Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Να καλησπερίσω τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Να καλησπερίσω τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Μαμουλάκη. Τον κύριο Νίκο Μίλη, ο οποίος είναι στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, που δεν είναι ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, ούτε στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι στο newpost.gr και στο Talk Radio. Ποτέ δεν ξέρετε, βέβαια. Είναι αυτό με τη δημοσιογραφία, τη σε πάει οπουδήποτε. Ο Αυτόπουλος που είναι στην Αυγή. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Και θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στον κορμό της συζήτησής μας σήμερα, που είναι βέβαια, κύριε Κερίδη, βέβαια είναι και τα δικά σας θέματα, αλλά είναι το αγροτικό σε έξαρση, είναι το θέμα των πανεπιστημίων, έχουμε εξελίξεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα ασχοληθούμε και με αυτά, άλλωστε τα καταφέρνετε και σε αυτά. Θα θυμάστε νομίζω έτσι, γιατί είχετε μπλέξει με το Μεταναστευτικό τώρα και μπορεί να έχετε. Όχι, Τα θυμόμαστε όλα. Τα θυμόσαστε όλα. Για να θα εξεταστείτε στη συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να ακούσετε ένα ηχητικό από μια συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγο ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης στο Talk Radio 989 στη Φωτεινή την Πιπηλή, τη συνάδελφό μου που είναι εκεί, και αφορά τους καρκινοπαθείς. Ένα θέμα το οποίο χρόνια γίνεται συζήτηση και δεν μπορούσε να γίνει πράξη. Δεν ξέρω γιατί. Και επειδή είναι ανθρώπινο το θέμα, δεν έχει διάσταση άλλου τύπου, θέλω, Αγγελική, να ακούσουμε το ηχητικό του κ. Χατζηδάκη, παρακαλώ. Η πρακτική εδώ είναι ότι αν νοσήσει κάποιος και αποθεραπευτεί, αντιμετωπίζεται σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να πάρει δάνειο ούτε να έχει ασφάλιση ζωής, διότι θεωρείται, δεν του το λέει κανείς κατάμουτρα, αλλά υπονοείται ότι το θέλει αυτό το δάνειο, ας πούμε, αφού νόσησε από καρκίνο και άρα βάζω προσωπικά. Είπα ότι θα ακολουθήσουμε το δρόμο της Γαλλίας, ας πούμε, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Κύπρου, καθώς στις χώρες αυτές για τη λήψη δανείων μέχρι ενός ποσού και για τη σύναψη συμβολαίων ασφαλιών ζωής απαγορεύεται η συλλογή ιατρικών πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό καρκίνου, εφόσον έχει παρέλθει συγκεκριμένος αριθμός ετών από την νόσηση, κατά τη διάρκεια των οποίων ετών δεν υπήρξε κάποια υποτροπή. Ήρθαμε σε επαφή ήδη με τις ασφαλιστικές εταιρείες και αυτό ανακοίνωσα. Του συναντήσαμε μαζί με την αρμόδια γενική μας γραμματέα εδώ, τη Θεόνια Λαμπάση, και αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής θα είναι πολύ σύντομα η διαμόρφωση ενός σχετικού κώδικα δεοντολογίας για τη διασφάλιση αυτού που λένε οι οργανώσεις των καρκινοπαθών, του δικαιώματος στη λύθη των επιζώντων από καρκίνο. Δηλαδή, έχει επιζήσει κάποιος, εντάξει, δεν έχει ξανανοσήσει, δεν ασχολούνται μετά οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες με αυτό, έτσι ώστε να τον εμποδίζουν να ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και στην κοινωνική ζωή. Εντάξει. Ακούσατε τον κύριο. Είναι ένα πολύ ανθρώπινο θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό και δόθηκε μια απάντηση σε αυτό το ζήτημα, διότι δεν μπορεί να σε κατατρέχει όλη τη ζωή ένα θέμα το οποίο έχει ξεπεράσει. Και το δικαίωμα στη λύθη νομίζω ανοίξει σε κάθε άνθρωπο για διάφορα ζητήματα, έχω την εντύπωση. Τι θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Είναι μια πολύ σωστή πρωτοβουλία που δείχνει ότι η πολιτική μπορεί να έχει και συνέστηση σε αυτά τα πολύ ανθρώπινα πράγματα. Είναι δεν είναι μόνο φορολογικές δηλώσεις, είναι και άλλα. Έτσι. Και ο Υπουργός Οικονομικών. Είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος αυτό, τότε που τη λέγαμε επάρατο, θυμάστε. Ναι, επάρατο. Διότι σήμερα, κακά τα ψέματα, πάνω από το 50% των καρκίνων γιατρεύονται πλήρως. Και ότι η διάγνωση, χθες είχαμε και τη μέρα κατά του καρκίνου. Οπότε ήταν πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Εγώ τον είδα τον Κωστή, εκείνος έμπαινε, εγώ έβγαινα από το Μέγαρο που είχαμε τη μεγάλη εκδήλωση για το βιβλίο του Δημήτρη Τσιόδρα. Μαζί με πάρα πολύ κόσμο, απέδειξε για την Ευρώπη εν ώψη και των. Θα είναι ευρωβουλευτής αυτός και κάνει βιβλίο τώρα. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι, το λέω εγώ, σας ενημερώνω. Είναι άλλωστε, γιατί να βγάλει βιβλίο για την Ευρώπη? Ναι. Με σούς τις προεκλογικές. Σίγουρα είναι, τάκι μου. Γίνονται και το ξέρω, εντάξει. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ο Κωστής, ο φίλος Κωστής και μαζί στο βόρειο τομέα της Αθήνας, απέδειξε μια ακόμα φορά πως η πολιτική μπορεί από αυτό το σκληρό πόστο που είναι του Υπουργού Οικονομικών. Εντάξει, όχι, εγώ δεν το βάζω στο στενό κομματικό πλαίσιο, το βάζω σε ένα ανθρώπινο πλαίσιο που εμένα μου έκανε εντύπωση και η Φωτεινή πήρε τη συνέντευξη αυτή, του έκανε και διάφορες ερωτήσεις. Πολύ καλά κάνετε και το παίξατε. Ορίστε. Ένα σχόλιο. Καταρχάς,
αυτή η πρωτοβουλία αναμφίβολα κατατάσσεται σε μια θετική πρωτοβουλία. Και χρειάζονται και άλλες τέτοιες. Και άλλες τέτοιες. Για ανθρώπους με προβλήματα. Κύριε Χατζή, είναι κάτι το οποίο η πολιτεία οφείλει να ενσκύψει για την επόμενη μέρα, αφού καταφέρουμε να νικήσουμε το θηρίο, όπως λένε πάρα πολλοί καρκινοπαθείς με αυτή τη. Φαντάζομαι όλοι μας στον στενό ή ευρύτερο κύκλο. Έχουμε ανθρώπους. Έχουμε βιώσει αυτό το ζήτημα. Αλλά οπότε... γίνεται καλά ο άλλος, δεν μπορεί να του στερήσει τη δυνατότητα. Ακριβώς. Ούτε να πάρει ένα δάνειο, ούτε να έχει μια ασφάλεια. Ούτε... δεν μπορεί. Το πρίσμα λοιπόν τη πολιτεία πρέπει να είναι συμπεριληπτικό, πρέπει να είναι δίκαιο και πρέπει να δώσει και το ένασμα και το κίνητρο για να αναταθεί ο ίδιος μέχρι πρώτην ο ασθενής την επόμενη μέρα. Αλλά μια επισημίαση. Χωρίς καμία διάθεση κριτικής σε αυτό το θέμα. Οφείλω να το πω. Για να φτάσει. Να είναι η άσημη κατάσταση του ασθενούς, θα πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας. Το οποίο, κύριε Χατζή, φοβούμαι όχι, ότι μέρα με τη μέρα. Δεν έχετε δίκιο. Θα σας πω παραδείγματα με κλινικές ογκολογικές που δυστυχώς επειδή βιώνουν. Οι γιατροί πέφτουν απάνω κατά πάνω σε ανθρώπους. Είναι εξαιρετικοί γιατροί. Αλλά φωνάζουν για βοήθεια οι ίδιοι γιατροί. Ενισχύστε, λένε το ΕΣΥ. Αυτό βεβαίως τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ειδικά που έχουν επομιστεί το ογκολογικό σκέλος. Το ΕΣΥ πρέπει να ενισχυθεί, δεν το συζητάμε. Και θα το λέω είδατε με τον τρόπο μου, δεν θέλω να... Ναι, μην το κάνουμε είναι λεπτό τώρα. Ζήτημα. Αλλά... θα έλεγα στον κύριο Κερίδη, μια ανθρώπινη πρωτοβουλία θα ήταν από τη μεριά της κυβερνήσεως σας, κύριε Κερίδη, να μην κάνετε πλέον το κορόιδο σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες και να τους δώσετε τα βαρέα κερθυγίνα, διότι ο κύριος... Είναι μια πτυχή αυτή. Είναι πτυχή, είναι μεγάλη πτυχή. Σωστά, σωστά. Μεγάλο θέμα αυτό καταρχάς. Και δεύτερον, πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Λοβέρδος, όταν υπουργός υγείας με συγκυβέρνηση που είχατε κάνει το κομπρεμί με το Πασόκ τότε, έδωσε τα βαρέα κερθυγινά στον ιδιωτικό τομέα, γιατί ήταν υπουργός εργασίας. Αυτό ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, αυτό το κομμάτι που λέω εγώ τώρα, στο δημόσιο. Ναι. Κατά συνέπεια, πρέπει να ανσκύψετε και σε άλλα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο. Εγώ θα πήγαινα και πέρα από τα βαρέα κερθυγινά. Καταλάβατε. Όχι, το λέω γιατί το έχω κάνει πολλά χρόνια. Ασχολούμαι και αγωνίζουμε γι' αυτό. Γιατί πηγαίνω σε δημόσιο νοσοκομείο, κύριε Κερίδη, στο λαϊκό πηγαίνω. Και πηγαίνετε και στην καλή περίπτωση, κύριε Χατζή. Εσείς πηγαίνετε και στην καλή περίπτωση του δημόσιου νοσοκομείου, το λαϊκό. Δεν έχει τα προβλήματα που έχουν άλλα νοσοκομεία. Όχι, πήγα από την αρχή λόγω ενός προβλήματος και συνέχισα να πηγαίνω. Και μάλιστα παίρνω τηλέφωνο και μου κλείνω ραντεβού σε 10-15 μέρες, 20 μέρες μια φορά κάνω ένα. Να με δούνε, ας πούμε. Όμως κάτι εδώ. Καταρχάς, οι νοσηλευτές παίρνουν τα βαρέα, αυτοί που προσλήφθηκαν πριν από το 12. Για αυτούς που είναι μετά το 12, υπάρχει μια μεγάλη αδικία, την οποία έχω και εγώ επισημάνει και δημοσίως και ζωντανά. Είναι θέμα, και τώρα είναι εδώ, ευθαρσώς. Και θα πήγαινα πιο πέρα. Εμείς, ξέρετε, δώσαμε την αύξηση στους μισθούς των γιατρών, τη γενναία. Δεν αύξηση, επαρκούν αυτά. Δεν επαρκεί. Κύριε, δεν επαρκεί. Και γιατί να σας πω κάτι, επειδή κάνουμε συζήτηση τώρα. Έχουμε δεν μεγάλη είναι... διαρροή γιατρών και νοσηλευτών από το εθνικό εξωτερικό. Προς το εξωτερικό. Γιατί. Μου γράφει μια κυρία στο ραδιόφωνο και μου λέει: είμαι με το γιο μου στην τάδε χώρα. Δεν θέλω να πω τώρα και να φωτογραφίσω. Και παίρνει 7 χιλιάρικα. Στην Ελλάδα θα διοριζόταν με 1.800 ευρώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πολλά λες. Πολλά. Με τις υπερορίες και... με τις εφημερίες. Οι εφημερίες, εντάξει. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Δηλαδή καταλαβαίνετε. Επικράτησε... 25 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παιδοχειρουργός, παίρνει 1.500 ευρώ. Επικράτησε ένας λαϊκισμός στους μισθούς και ένας εξισωτισμός. Είναι από τα λάθη της μεταπολίτευσης αυτά, τώρα που κάνουμε τον απολογισμό των 50 χρόνων. Και πρέπει να πούμε ότι έχουμε μεγάλη διαρροή νοσηλευτών και γιατρών από το εθνικό σύστημα. Όχι μόνο. Και μεγάλο πρόβλημα. Και στη Ρουμανία που είχαν το ίδιο πρόβλημα, στη Ρουμανία διπλασίασαν μέσα σε ένα βράδυ τους μισθούς. Με μεγάλο κόστος και συγκράτησαν τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση των ΕΣΥ και των υπόλοιπων χωρών, μην θεωρήσουμε ότι είναι ρόδινη. Όποιος έχει πάει στο Βρετανικό σήμερα, το κάποτε διαμάντι δεν του θέματος... Δεν είπα εγώ. Όχι, παντού πιέζονται, παντού υπάρχουν προβλήματα. Και για να έρθουμε και στον καρκίνο, εγώ μεγάλωσα σε μια Ελλάδα που στη δεκαετία του 70 και του 80, εάν διαγνώσουν, έφευγε στο εξωτερικό για να θεραπευτεί. Ναι, δεν υπήρχε εδώ. Θυμάστε. Καμία τύχη. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, με όλα τα προβλήματα υπάρχουν, που κανείς δεν μπορεί υπάρχει τρόπος να τα κρύψει, ελάχιστες είναι οι διαρροές ασθενών. Πολύ λίγες. Για πολύ σπάνιες, πολύ διεξεγγελμένες περιπτώσεις. Κύριε Μίλη, πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία προς την σωστή κατεύθυνση. Εγώ δέχομαι και τις αιτιάσεις και τις επισημάνσεις του κ. Μαμουλάκη σχετικά με το ΕΣΥ. Αλλά αυτό είναι ένα αμφίβολο. Και τα αιτήματα τα οποία πολύ σωστά. Αλλά μιλάμε για το συγκεκριμένο τώρα. Με αφορμή ακριβώς το γεγονός ότι θα πρέπει να δοθεί σε πρώην καρκινοπαθείς μια δεύτερη ευκαιρία για στη να επιχειρήσουν στη ζωή τους, στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους. Να επισημάνουμε ότι επειδή χθες ήταν και η Παγκόσμια Μέρα κατά του καρκίνου, το μήνυμά μας θα πρέπει να είναι να κλείσουμε την ψαλίδα στη θεραπεία του καρκίνου. Είπε κάτι ο κ. Κερίδης.
Ακόμα και σήμερα, δυστυχώς, στην Ελλάδα, ο καρκίνος είναι μια... είναι η άσημος, αν είναι αθηνοκεντρικός, επιτρέψτε μου την έκφραση. Θα πρέπει λίγο να επιταχύνουμε και σε αυτό. Πολύ σωστή η πρωτοβουλία του κ. Χατζηδάκη σε πρώην καρκινοπαθείς να δίνονται ευκαιρίες να κλείσουμε και την ψαλίδα του καρκίνου. Πρέπει να δώσουμε στο Βασίλη, στο μικρό Βασίλη, έτσι δεν είναι? Στο Βασίλη, ναι. Το Βασίλη. Είναι και Ηρακλής. Έχουμε ένα παιδάκι, το μικρό Βασίλη, ο οποίος αυτός, δεν ξέρω, Βασίλη, πώς το έχεις δει, ας πούμε, βλέπει την εκπομπή ο Βασίλης και βάζει και τον πατέρα του και τη βλέπει. Είναι Ηρακλής στην ομάδα, γιατί έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ο μικρός Βασίλης, και μόλις ήρθε ο Νίκος Ομίλης, μου λέει, ο μικρός Βασίλης θέλει αυτόγραφο. Οπωσδήποτε. Καλύτερα να τα πούμε ζωντανά εδώ του μικρού Βασίλη και να είναι υγιής. Είναι 11 χρονών. Αλλά βλέπει την εκπομπή σας. Και βλέπει την εκπομπή. Μπράβο που είναι 11 χρόνια και έγινε Ηρακλής. Γιατί ναι, τα τελευταία 11 χρόνια είναι στην ομάδα. Ναι, έμεινε στη Θεσσαλονίκη το παιδί προφανώς και γι' αυτό έγινε Ηρακλής. Βλέπει και τον κύριο Κερίδη απόψε. Αντιλαμβάνεστε, το παιδί θα φρικάρει. Απλώς η κυβέρνηση, πέρα από το να περιγράφει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να κάνει και κάτι. Όχι να τα περιγράφουμε. Την κάνανε οι Ρουμάνοι, την κάνανε άλλες χώρες, να τα κάνει και. Δώσαμε 20% αύξηση. Λοιπόν, τώρα. 10 ο πληθωρισμός. Κύριε Κερίδη, ένα ζήτημα το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή σήμερα είναι το θέμα με τους αγρότες. Ένα τεράστιο ζήτημα. Κύριε Μαμουλάκη, είδαμε και τον κύριο, τον αρχηγό του κόμματος, τον πρόεδρο του κόμματός σας, μάλλον, να επισκέπτεται τους αγρότες εκεί. Κύριε Μίλη και ο κύριος Ανδρουλάκης, και ξεκινώ από την αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Μαμουλάκη, πήγε ο κύριος Κασελάκης εκεί, έκανε τις δηλώσεις του, κατήγγειλε την κυβέρνηση κτλ. Πρότεινε μέτρα. Ναι, μέτρα. Κοστολογημένα, όπως για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 6%, ένα μέτρο που κοστίζει 188,4 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ. Σε ένα επίπεδο για τις ζωοτροφές και τα λοιπά, πράγματα ισχύει αυτό. Αυτό, ναι. Για την καύση πύλη και δει το πετρέλαιο, το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο μειώθη μεν ο ειδικός φόρος καταναλωσής, πολύ καλά συμβαίνει. Είναι ένα θέμα. Για άλλα τα άλλα θέματα. Το ενεργειακό, γενικότερα, ξέρετε, ο ελέφαντος στο δωμάτιο για τον πρωτογενή τομέα, από ό,τι καταλαβαίνω και τις προσλαμβάνωσες που έχουμε από τους ίδιους αγρότες, τους κοινοτρόφους, τους ανθρώπους του μόχτου του πρωτογενή τομέα, τι λένε? Ξεκινάμε με γκολ από τα αποδυτήρια, κύριε Χατζή. Αυτό λένε. Το ενεργειακό κόστος έχει φτάσει στο Θεό. Άρα, οποιαδήποτε ενέργεια. Περιμένετε. Σαφώς το ενεργειακό κόστος. Και μετά πάμε στην τροφοδοσία. Λιπάσματα. Ένα λεπτό. Εκεί έχουν έκπτωση στο ΦΠΑ. Ναι. Αλλού είναι το θέμα. Το ζητούμενο στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι να πάει ένας πολιτικός, κατά την ταπεινή μου άποψη, και να τους πει: έχετε δίκιο και εγώ θα σας δώσω. Όχι, αλλά πολύ καλά κάνει η αρχηγή. Αλλά να μας πούνε. Ναι. Και την προοπτική που έχουν για τον πρωτογενή τομέα. Διότι εγώ αυτό δεν το ακούω από κανέναν, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από εσάς, ούτε από εσάς. Όχι, όχι. Ούτε από κανέναν. Σας ευχαριστώ για την επισήμανση, μου δίνετε την ευκαιρία αυτή. Αυτό είναι το βασικό. Η ανάταξη του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και είναι τον πρωτογενή τομέα να το βάλουμε επιτέλους προμετωπίδα και όχι λεκτικά. Έχετε δει, όχι. Αλλά ουσιαστικά. Όχι, γιατί άκουσα για αξιοπρέπεια των εργατών, για αυτό και τα λοιπά. Okay. Τι συνετελεί στη μείωση αυτού του μεγάλου προβλήματος που είναι το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών της χώρας? Το άκουσα από τον πρωτογενή. Ακριβώς. Να ενισχύσουμε το εξαγωγικό προφίλ της χώρας. Καλά πάει. Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο? Εγώ δεν το ακούω από κανέναν, ας πούμε, το στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι μια μεσογειακή χώρα που παράγει αυτό που παράγει. Ναι. Πρέπει να συνεχίσει να παράγει αυτά, λοιπόν, πρέπει να παράξει κάποια άλλα πράγματα. Πρέπει να βάλουν το superfood στο κομμάτι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο ξέρετε. Εσείς είστε στη Βουλή και τα κανονίζετε και νομοθετείτε. Εγώ λοιπόν. Σας αναφέρω ότι το Σάββατο στη Λάρισα, πολύ καλά το θέτετε, θα παρουσιαστεί μια ολιστική προσέγγιση γύρω από το αναπτυξιακό μοντέλο με προμετωπίδα τον πρωτογενή τομέα. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτό, είναι λόγια κούφια τα υπόλοιπα. Είναι πάντα τη λύση. Κύριε Μίλη. Κοιτάξτε να δείτε, το εύκολο θα ήταν εδώ πέρα να λέμε ότι τα τελευταία 4 χρόνια 4 υπουργοί άλλαξαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 4 πρόεδροι στον ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαξαν. 500 εκατομμύρια ευρώ πήραν λιγότερα φέτος οι αγρότες μας από άμεσες ενισχύσεις. Νομίζω ότι πρέπει το συγκεκριμένο ζήτημα να το δούμε με την προσήκουσα σοβαρότητα. Το όλα θέμα τα είναι ενισχύσεις ή η αλλαγή του καθεστώτος για να μην έχουν ανάγκη οι αγρότες να πηγαίνουν να παρακαλάνε. Το αποτέλεσμα αυτό θέλω να ρωτήσω. Στους λογαριασμούς των αγροτών ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ λιγότερες ενισχύσεις. Το κατάλαβα αυτό που λέτε. Επειδή κάθε κυβέρνηση δίνει ενισχύσεις και μάλιστα το κάνει αυτό και πριν από τις εκλογές. Αλλά εγώ ρωτάω, αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα στην κοινωνία ή είναι το ζητούμενο επιτέλους να θεωρήσει το κράτος ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας? Οι αγρότες είναι ένα κοινωνικό στρώμα, δεν είναι με κοινωνική τάξη, είναι ένα κοινωνικό στρώμα που χρειάζεται
στήριξη, βοήθεια, ότι πρέπει να ουσιαστική. Πρέπει να γίνει μια συνολική κουβέντα από όλα τα κόμματα. Νομίζω στο ζήτημα αυτό δεν χρειάζονται κορώνες. Νομίζω ότι πρέπει με ψυχραιμία, με σοβαρότητα, νυφαλαιότητα όλοι μας να συζητήσουμε αυτά τα θέματα για να μην φτάσουμε στο σημείο, κύριε Χατζή. Οι αγρότες σήμερα για την κοινή γνώμη είναι περισσότερο πιο κοντά η κοινή γνώμη σε αυτούς από ποτέ. Ξέρετε γιατί? Γιατί καταλαβαίνει πλέον από πρώτο χέρι η κοινή γνώμη τι σημαίνει να πουλάς το προϊόν σου αλφα δραχμές, αλφα ευρώ και στο ράφι να είναι 10 αλφα. Να προσπαθούμε να λύσουμε τα αγροτικά θέματα και ο κύριος Σκρέκας στα ράφια να κάνει τον τροχονόμο. Έτσι, τα ζητήματα της ακρίβειας είναι σοβαρά ζητήματα και από εκεί, ανακύπτουν και τα αγροτικά θέματα. Η κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, η κλιματική αλλαγή που είναι πανευρωπαϊκή αλλάζει και τις προτεραιότητες. Να πω ένα παράδειγμα, συγγνώμη. Μισό λεπτό, κύριε Μίλη, για να πάει στην πράσινη ανάπτυξη η Ευρώπη, αυτό που θέλουν να κάνουν, το οποίο θα έχει πολλές επιπτώσεις στον κόσμο το αγροτικό, τεράστιες, θα πρέπει να βάλει το χέρι βαθιά τσέπη η ίδια η Ευρώπη. Κακά τα ψέματα. Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια. 92% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Μισό λεπτό. Και καταλάβατε. Τώρα μου λέτε για τα ράφια για τον Σκρέκα. Ο Σκρέκας περιπατητής είναι. Δεν είναι κάτι. Προσκυνητής στα ράφια. Δεν έχει κανένα. Ενίοτε διαφημιστής. Δεν έχει κάνει τίποτα. Το λέω αυτό γιατί. Να μην μείνουμε. Είναι θλιβερή περίπτωση. Το λέω αυτό για να μην μείνουμε για το αγροτικό. Στην γνώμη μου. Δηλαδή, εμένα μπορώ να κάνω λάθος. Δεν το γνωρίζω. Σημειώνω, Αλλά έχετε γνώμη. Δεν έχω. Ναι, όταν βλέπεις δεν το βλέπω. Σφαίρα, ανακάλυψε τώρα εταιρεία, το 213% της πώς τη λένε, Νίκο, τα μεταγάλατα. Το 213 της Νεστλέ και δεν κάνανε τίποτα. Μήπως κάνανε οι γιατροί, τέλος πάντων. Ανακύπτει αυτή η κουβέντα για το αγροτικό ζήτημα. Μακάρι να μην ανακύπτει μόνο με αφορμή την ακρίβεια, αλλά να το δούμε συνολικά για τους αγρότες. Με αφορμή την ακρίβεια. Για την κλιματική ούτε κρίση. Γιατί έχω πει πολλές φορές για αυτή την υπόθεση που λέγεται πρωτογενής τομέας, γιατί ήμουν νιώσει και γέρασα στην κυριολεξία, το λέω αυτό, από παιδί που κάνω αυτή τη δουλειά, όλα αυτά τα χρόνια πάντα ο πρωτογενής τομέας και θα δώσουμε σημασία και να στα μπαλκόνια και να στους αγρότες και στο τέλος βάζει μια χαρακιά, κάνει το λογαριασμό. Και δεν είναι μηδέν, είναι και μείον. Νίκο, λοιπόν, λεπτό. Νομίζω ότι το θέμα το αγροτικό, οι εξελίξεις και τα γεγονότα έχουν προσπεράσει. Μου στενοχωρείτε πολύ τον κύριο Κέρδη. Έχουν προσπεράσει και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Βεβαίως. Είναι ξεπερασμένη η συζήτηση που κάνουμε. Δεν χρειάζονται τώρα να δώσουμε όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά. Δηλαδή η προσέγγιση δεκαετίας του 90 και του 80. Δηλαδή, οι αγρότες αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να τους πληρώσουμε τις αποζημιώσεις, γιατί του χρόνου θα έχουν πάλι το ίδιο πρόβλημα. Έχει μπει στην εξίσωση της αγροτικής οικονομίας η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και προφανώς η μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη. Η κυβέρνηση όφιλε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί δεν είναι φρέσκια κυβέρνηση, είναι 4,5 χρόνια κυβέρνηση. Έπρεπε να έχει σχεδιάσει τη μετάβαση αυτή και να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με εθνικούς πόρους. Η αντιπολίτευση λέει να δώσουμε όλα τα λεφτά. Πού να τα δώσουμε όλα τα λεφτά? Δηλαδή, να τους δώσουμε το πετρέλαιο. Ωραία, του χρόνου δεν θα θέλουν να αποζημιώσεις. Δεν θα θέλουν, αν συμβεί κάτι γεωπολιτικά, θα συνεχίσουν οι αγρότες να χρησιμοποιούν αυτού του τύπου την καλλιέργεια με ορυκτά καύσιμα, μάλιστα, το πετρέλαιο και όλα αυτά. Άρα, η αγροτική οικονομία θέλει ένα εθνικό σχέδιο. Το οποίο δυστυχώς δεν το ακούω ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την αντιπολίτευση. Εγώ πάντως σήμερα ακούγοντας τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κατάλαβα ότι ό,τι έκανε η κυβέρνηση έκανε από εδώ και πέρα. Οι αγρότες έχουν το μερίδιο, εν πάση περιπτώσει, της απόφασης. Και οι αγρότες έχουν πει από μόνοι τους ότι αυτά που μας έχει πει ο Πρωθυπουργός δεν είναι αρκετά. Δεν επαρκούν. Άρα νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Κάτι. Το ότι δεν επαρκούν. Οι αγρότες είναι, σου εξηγώ, ένα κοινωνικό στρώμα. Έτσι. Δεν είναι και ένα κοινωνικό στρώμα που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία, όπως οι ίδιοι. Εγώ δεν ξέρω. Φακέλους δεν κρατάω. Δεν το λέμε με αυτούς τους όρους. Οι ίδιοι αγρότες λένε ότι εμείς πλειοψηφικά στηρίξαμε τη Νέα Δημοκρατία και αυτό φαίνεται και στις μετρήσεις. Είχαν κάποιες βλέψεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και άλλη φορά δεν έχουν στηρίξει τη Δημοκρατία και άλλη φορά στηρίξαν το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι κανένας. Το θέμα είναι ότι σήμερα ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ό,τι δώσαμε, δώσαμε. Αυτό είναι το θέμα. 50 χρόνια ακούω το ίδιο τροπάριο, κατάλαβες. Δηλαδή δεν βλέπω να βελτιώνεται τίποτα. Όχι, αλλάζουν πράγματα προς Θεού, δεν είναι στάσιμο τίποτα. Αλλά δεν βλέπω μια στρατηγική η οποία να οδηγεί σε ένα διέξοδο αυτόν τον κόσμο. Ορίστε. Λοιπόν, όχι, παρακαλώ, γιατί θα έχω, καταλάβατε. Θα βάλει βέτο και τέτοια. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη αποτυχία.
ιδίως μετά το 81 και του πώς χρησιμοποιήσαμε τις επιδοτήσεις, τις πολύ μεγάλες επιδοτήσεις που πήραμε από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρώπης, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε στρεμματική απόδοση σε αξία στην Ελλάδα, το 1 τέταρτο του Ισραήλ, με πολύ χειρότερες κλιματικές συνθήκες εκεί, το 1 όγδοο της Ολλανδίας. Έχουμε μείνει πίσω. Υπάρχουν νησίδες αριστείας και υπάρχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πάει πολύ μπροστά. Στην Κρήτη κατεξοχήν έχουμε στην Ιερά Πέτρα τα θερμοκήπια και άλλου τύπου νέες έτσι, δυναμικές καλλιέργειες. Αλλά συνολικά δεν τα έχουμε πάει καλά και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα η κυβέρνηση μπροστά σε αυτό το πρόβλημα, ακούγοντας το περισσότερο αυτά τα παράπονα, αυτές τις αιτιάσεις, εξάντλησε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια και έδωσε νέα παράταση στην μεγάλη έκπτωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Όπως θα δώσει το επίδομα για το 24. Τα υπόλοιπα επίδομα. Γιατί όχι αφορολόγητο στη Μάνικα όπως έχουν οι Γερμανοί οι Γάλλοι. Είναι προφανές. Στην Αγγλία. Βλέπετε ότι και εκεί έχουμε πολλά και πολλές διαμαρτυρίες. Είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα. Και αφορά κυρίως τη διαμαρτυρία με τις αλλαγές που πάνε να γίνουν, σας εξήγησα νωρίτερα, και τη μη εμφανή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αγροτικά ζητήματα και δεν βάζει το χέρι στη τσέπη, σας είπα, η Ευρώπη. Κάνετε καλά. Διαφορετικά το λέτε, την πατήσαμε. Δεν να το ακούσουν και οι Έλληνες που το ξέρουν. Προσθέτως έχουμε και τη Θεσσαλία, μην το ξεχνάτε. Αρθούμε και στη Θεσσαλία. Και τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες. Αλλά οι Έλληνες αγρότες το ξέρουν και το ξέρουν και όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες ότι εδώ έχουμε να κάνουμε από τη μια μεριά με μια καταστροφή που λέγεται αριστερά και Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ως προς τους αγρότες ειδικά, μέσα από έναν πράσινο φαντουμενταλισμό. Και ότι εάν υπάρχει αγροτική οικονομία σήμερα στην Ευρώπη, είναι χάρη στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το οποίο είναι κατεξοχήν το φιλοαγροτικό κόμμα. Πρέπει να απαντηθεί αυτό, γιατί είναι εκτός. Απαντήστε. Δεν περιμένω να το. Αναφέρεται προφανώς στην ΚΑΠ του 2020 που τα κόμματα αυτά δεν είχαν μεγαλύτερη πίεση. Προφανώς την πολύ σκληρή διαπραγμάτευση τότε που έγινε και που η Νέα Δημοκρατία, σε αντίθεση με το δικό σας κόμμα και γενικά τα κόμματα της. Απαντήθηκε αυτό, δεν ισχύει. Ήταν fake news γιατί εντάξει. Λοιπόν, και επιμένουμε και σήμερα ακόμα το βλέπετε. Επιμένετε και σήμερα ακόμα και το βλέπετε αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο, όποιος παρακολουθεί εκεί τις εξελίξεις. Πάντως, λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι πεπερασμένοι οι δημοσιονομικοί πόροι και οι δυνατότητες. Η κυβέρνηση προφανώς θα ακούσει και θα συνεχίσει να ακούει πάντοτε με προσοχή αυτά τα αιτήματα. Αλλά αυτός ο λαϊκισμός. Ναι, αλλά δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα των αγροτών. Κύριε Κερίδη. Είπατε, τι είπες, Αντώνη. Πάνω από 200 εκατομμύρια είναι η πρόσθετη πόρη που δώσαμε με τις τελευταίες εξαγγελίες. Και αν θέλετε να σας πω αναλυτικά τι σημαίνει η παράταση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα νέα επιδόματα κτλ. Προφανώς δεν φτάνουν, για κανέναν δεν φτάνουν. Όλοι θα θέλανε και τα περισσότερα, αλλά αυτά είναι τα συγκεκριμένα που κάνουμε και τα συγκεκριμένα περιθώρια. Είπατε ότι βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει στον αγροτικό κόσμο κτλ. Και προσπαθείτε. Θεωρείτε σωστό μέσα στα 4,5 χρόνια να έχουν αλλάξει 4 υπουργοί αγροτικής πολιτικής, ο καθένας με τη δική του αντίληψη, μισό λεπτό, και μαζί με αυτούς κάθε φορά να φεύγουν και οι σουγκοκολάροι που είναι εκεί γύρω-γύρω, γιατί μαζεύονται διάφορες αλογόμυγες εκεί. Αυτοί οι οποίοι είναι τίποτα, τσαμπατζίδες. Δηλαδή, παίρνουν κάτι λεφτά δεξιά-αριστερά. Ναι, όχι, το λέω. Για να το καθαρίσουμε το πιάτο μας. Να το καθαρίσουμε. Να το καθαρίσουμε. Ήταν σωστό αυτό εγώ, που έγινε. Εγώ δεν ξέρω. Και επειδή αυτά που ζω εγώ είναι μια πολύ σκληρή καθημερινότητα. Ήρθατε σήμερα στην Ελλάδα ή έχετε καιρό, πώς μετανάστες είσαστε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω μια υπουργική εμπειρία. Μικρή. Άλλο λέμε, δεν λέω για εσάς, μιλάω συγκεκριμένα. Σε υπουργεία μεγάλα πηγαίνουν εκεί πέρα και άλλοι 30-40 σύμβουλοι με κάτι κουστούμάκι, κάτι αυτά. Ναι, και αυτοί δεν έχουν δει τι μεροκάματο. Είναι γίνει παραγωγικό αυτή, υπουργείο και. Το μεροκάματο δεν έχουν ιδρώσει φανέλα αυτοί. Αυτοί είναι νταραβεριτζίβες οι λεγόμενοι, καταλάβατε. Ή σουγκοκολάροι, το οποίο σουγκοκολάριο είναι όρος Βυζαντινός, έτσι. Προφανώς. Παρακαλώ, έτσι. Κύριε Χατζή. Για τον αρχιστοκράτορα του Βυζαντινού. Πρόβλημα. Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Πρόβλημα να προσελκύσουμε άξιους ανθρώπους στη δημόσια ζωή, στην πολιτική, στα υπουργεία, επειδή οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα είναι τόσο πολύ καλύτεροι. Και έχει επικρατήσει ένας λαϊκισμός, ο οποίος περιλαμβάνει και τέτοιου τύπου επιθέσεις, επιτρέψτε μου να πω. Παρακαλώ. Με αποτέλεσμα να διώχνουν και τους λίγους περί σφογκοκολάριων. Οπότε όχι, εγώ λέω για αυτούς. Δεν λέω πώς θα παίρνουν εγώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ σας λέω ότι ο άλλος τίποτα, αυτό λέω, καταλαβαίνω. Θα προτιμήσει να γίνει σφυγκοκολάριος στον ιδιωτικό τομέα και να παίρνει και, και να μην έχει και τον Τάκη το Χατζή στο κεφάλι του. Να μην τον έχει καλύτερα. Υπάρχει και αυτή η πλευρά, θέλω να πω.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να κάνουμε την κριτική πολύ αυστηρή, ναι, αλλά όχι στον αέρα. Εγώ φταίω τώρα. Για τα λάθη τη κυβέρνηση, εγώ φταίω. Σας λέω ότι. Και δεν απαντάτε για του τέσσερου υπουργού. Σας λέω. Αλλά την κάνατε φίδι. Όχι, μην μου είπατε για τους δεν το θέλει στον αέρα. Απαντήστε μέσα στο παραδέχτη. Στον αέρα δεν μπορεί. Έρθετε, έλατε να τελειώνουμε. Λοιπόν. Πότε θα έρθετε, αύριο. Εδώ, τώρα, πάμε σε διάλειμμα σε πέντε. Η αγροτική πολιτική της κυβέρνησης είναι μία ενιαία και υπηρετείται από όποιον τυχάνει να είναι εκείνη τη στιγμή υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό το έλεγα και μόνος μου, αν ήθελα να συμπεριληφθεί. Εντάξει, δεν σας άρεσε αυτό. Αυτό θα. Είναι απάντηση αυτή τώρα, σοβαρή. Είναι πήγαμε στην εύκολη απάντηση. Κύριε Χατζή, όχι, το λέω στον κύριο Κερυδί έτσι, γιατί τον ξέρω ότι δεν είναι ούτε ψεύτης ούτε παραμυθιάζης. Τα λέει αυτά που έχει μέσα, τα λέει. Έχουμε τσακωθεί πολλές φορές. Μα το είπε, εκτός αέρα, τι θέλετε. Για τους αγρότες της Θεσσαλίας, για παράδειγμα. Καθυστέρησε η κυβέρνηση. Τι λέει τώρα. Δεν είναι στον αέρα η κριτική. Για τους αγρότες της Θεσσαλίας, καθυστέρησε η κυβέρνηση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν Μητσοτάκης, λοιπόν, είναι η παραδοχή λάθος. Δηλαδή, δύο μήνες μετά νομοθέτησαν το ρεύμα. Τους είχαν τους ανθρώπους κόβαν το ρεύμα. Και όταν βγάζαμε εμείς οι δημοσιογράφοι τα ρεπορτάζ και τις καταγγελίες, μας λέγανε fake news. Να κάνουμε και εδώ μια παρέμβαση. Και τώρα κάνανε. Όποιος μάχεται για να γυρίσει η Θεσσαλία στην προτέρα κατάσταση, χωρίς να λάβουμε υπόψη την κλιματική αλλαγή, να ξανακάνουμε δηλαδή τα ίδια λάθη, να ξαναπάμε, να ξαναχτίσουμε. Αυτό σωστό, σωστό, αλλά αυτό προϋποθέτει και έναν επανασχεδιασμό. Το πάμε, ναι. Μια άλλη στρατηγική. Να τα δώσουμε όλα όμως τώρα. Αλλά να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ υπάρχει το εύκολο. Να μοιράσεις το χρήμα και να ξαναχτίσεις πάλι πάνω εκεί που θα ξανακαταστραφεί στα επόμενα χρόνια, είναι βέβαιο αυτό μας το λένε, ή να κάνεις έναν συνολικό επανασχεδιασμό στη Θεσσαλία, πραγματικά, η οποία βάλεται από τα έχετε πίσω αγρότες αυτά. Το σχέδιό σας. Και στους αγρότες. Τους έχετε πείσει τους ανθρώπους. Λοιπόν, ή το έχετε στο μυαλό σας μόνο. Κοιτάξτε. Και στους συμβούλους που λέει ο Τάκης και τα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Με τη δικιά σας βοήθεια μπορεί να τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, επειδή θα πάω σε διαφημίσεις, δύο λέξεις και θα επανέλθουμε πάλι με εσάς. Ωραία. Ωραία. Σύντομα. Κάτι που είπε για την αριστερά, απαντήστε σε αυτό καταρχάς. Διότι, εάν θέλετε να μου πείτε κάτι σοβαρό για να. Να ξεκινήσουμε από το σοβαρό και το ουσιαστικά. Σοβαρό, να την παραφιλολογία η οποία είναι και επίπλα στην Ελλάδα. Όχι, να μην πούμε για την παραφιλολογία. Πάμε στην ουσία. Σε αυτή την εκπομπή, κύριε, σε αυτό το κάθισμα ήμουν, κύριε Χατζή, όταν παρέθεσα τις λύσεις και την πρόταση. Ένα λεπτό. Άνω τελεία. Εγώ το έχω, αυτό το έχω πει πολλές φορές εν τη απουσία σας. Ότι ήταν πραγματικά ο κύριος Μαμουλάκης, έδωσε απαντήσεις πέρα από κόμματα, πέρα από εξαρτήσεις πολιτικές, οτιδήποτε, επειδή είναι πολιτικός μηχανικός, μας έδωσε ο άνθρωπος απαντήσεις για τη Θεσσαλία εκπληκτικές. Και το έχω πει εδώ, αυτή την εκπομπή έχει τύχει και εσύ, Νίκο, και το έχεις ακούσει. Πολλές φορές τον έχω μνημονεύσει για αυτές τις θέσεις. Να τα λέμε αυτά. Και θα παρουσιαστεί. Να τα λέμε αυτά. Να είστε καλά. Εγώ άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα δεν έχω ακούσει πάντως, κύριε Βουλευτά. Όχι. Δεν έχω ακούσει. Αλήθεια είναι, από κανένα κόμμα του πολιτικού συστήματος. Δεν είπα. Μιλάω τώρα με εσάς. Η σειρά η κυβέρνηση την κρίνουμε αυστηρά γιατί είναι η εξουσία. Αλλά και η αντιπολίτευση είναι μια εξουσία. Συμφωνούμε. Μετά από αυτή τη μέγενη στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας και ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος, οφείλουμε όλοι να ανασχεδιάσουμε την επόμενη μέρα για τον τόπο, για την πατρίδα μας, όσον αφορά τους αγρότες. Και συγκεκριμένα. Εμείς στο αναπτυξιακό συνέδριο της Θεσσαλίας, τη χάνει και ο βουλευτής μας, ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είναι και πρώην υφυπουργός αγροτικής. Τον έχω φέρει εδώ, έχουμε. Πολύ σωστά. Θα παρουσιάσει και ο ίδιος μαζί με το οικονομικό επιτελείο, γιατί. ΑΝΕΛ δεν ήταν. Ναι, ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως και καλός υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό. Νομίζω ότι ήταν με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι, πριν προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έχει μια πορεία. Ναι, εγώ δεν το γνώρισα το 2019. Εξαιρετικός κοινοβουλευτικός, πάρα πολύ καλός στη δουλειά του και προτείνει και λύσεις. Και στη Θεσσαλία, λοιπόν, το Σάββατο, στη Λάρισα. Υπερκομματικός. Δεν ξέρω τη διαδρομή του Βασίλη του Κοκκαλή πριν, αλλά. Α, δεν ξέρω να σας την πω. Γιατί πρέπει να μαθαίνετε. Να ακούσουν πρώτα οι τηλεθεατές τις προτάσεις για τον αγροτικό τομέα και μετά θέλετε. Να πάμε σε διαφημίσεις για να μας πείτε μετά. Ευχαρίστω. Να πάμε σε διαφημίσεις. Εσείς με τον Κόκαλη, τι είστε, τη βιογραφία του Κόκαλη φτιάχνετε. Την αποδόμηση μάλλον του κύριου Κόκαλη. Όχι, όχι, δεν είναι, γιατί το θεωρείτε αποδόμηση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν η παρέμβαση. Εσείς είστε υπουργούς από το Πασόκ, κύριε Κερί. Έχετε και εσείς υπουργούς από το Πασόκ. Το ίδιο είναι. Γιατί δεν το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι, εντάξει. Δεν είναι το ίδιο. Ωραία. Δεν είναι το ίδιο. Είναι διαφορετικό. Δεν είναι το ίδιο τώρα. Ένα κόμμα το οποίο αρέσει να μιλάει ενάντια στην ακροδεξιά. Δεν είναι το ίδιο. Θεωρείτε, εμείς είμαστε κόκαλοι. Καλά, ο Κόκαλης δεν είναι ακριβώς. Δεν μιλάω για τον Κόκαλη. Δεν μιλάω για τον Κόκαλη.
Επειδή το ξέρω. Σοβαρό και καλό κοινοβουλευτικό. Και στα Τέμπη τώρα έχει καταγραφεί. Εγώ το λέω για το ακροδεξιό, λέω, δεν είναι ακροδεξιό. Μιλάω για του ανέξει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ο κ. Καμένο δεν ήταν υπουργό τη Νέα Δημοκρατία. Υπουργό του Καραμαλή. Υπουργό. Υφυπουργό. Δαυτιλία. Υπουργό. Υφυπουργό. Δεν τα ξέρετε καλά. Υφυπουργό. Επιμένει. Όχι υπουργό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει και επανερχόμαστε. Όχι πάντω συνδιοικητή και ιδιοκτήτη τη κυβέρνηση. Όπως το ζήτησαμε το 2015. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τον κύριο Μαμουλάκη να ακούσουμε τρεις κουβέντες και να ακούσουμε και από τον κύριο Μίλη. Έχετε κι εσείς σχέδιο. Αν δεν κάνω λάθος όμως, η Νέα Δημοκρατία έχει συγκυβερνήσει με το λαός, τον κύριο Καρατζαφέρη. Πάμε. Όχι μόνο και με το Δημάρ και με το είναι Πασόκ. Αυτό κι αν είναι ακροδεξιό. Το ήταν εθνική ενότητα. Μην το ξεχνάτε. Όχι τώρα, μια στιγμή. Θα κάνουμε το κουβέλι. Τώρα θα πούμε μια κουβέντα. Η μόνη φορά που ακροδεξιό κόμμα μπήκε σε κυβέρνηση ήταν τη μια με πρόσκληση του Γεωργίου Παπανδρέου και την άλλη του Αλέξη Τσίπρα. Τελεία, πάμε στο διάλειμμα. Συμμετείχατε. Όχι. Κανονικότατα και μάλιστα είπε και τροβαρό. Λοιπόν. Όχι, δεν πάμε σε διάλειμμα. Ήτανε εσείς συνεργαστήκατε με τους ακροδεξιούς του λαός και πήρατε τα ορφανά του Καρατζαφέρη. Λοιπόν, Γιώργος Παπανδρέου 2011, Αλέξης Τσίπρας. Καρατζαφέρης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καρατζαφέρης κυβερνά. Πάμε λοιπόν. Όχι μόνο. Πάμε σε διάλειμμα. Αυτό σα. Λουστείτε τώρα εσείς. Αντώνη μου το είχε πει αυτό. Λοιπόν, κάναμε και μια συζήτηση διαφορετική. Ορίστε κύριε Μαμουλάκη, παρακαλώ, ξεδιπλώστε μας τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας. Άρα λοιπόν είναι κοινός τόπος του συνόλου του πολιτικού συστήματος μετά την αποτυχημένη στρατηγική και πολιτική που χαράχθησε στον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς από το 81 και μετά, δεν συνδέθηκε, ξέρετε κύριε Χατζή, η παραγωγή με την ενίσχυση. Και ζήσαμε, είπατε, για σφιγκοκολάριους. Εγώ θα τους χαρακτηρίσω διαφορετικά. Θα μιλήσω για αυτό. Δίκα και λέξη. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται. Απομυζούσαν από τις άρκες του δημοσίου. Απέκτησε αρνητική. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν πληθύνει απειλητικά και δραματικά αυτοί οι άνθρωποι πέριξ των Υπουργείων. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτοί που πληρώνουν. Και δεν είναι το 81 που έβαλε σαν ορό. Το 81 και μετά, λέω. Και μετά είπε. Μα τότε ήρθαν οι ενισχύσεις. Κύριε Μίλη, δεν ήρθαν το 75 ενισχύσεις. Κύριε Μίλη, παρακαλώ. Είναι 1980-81. Μισό λεπτό, κύριε Μαμουλάκη, διότι το Πασόκ το 81, εγώ θυμάμαι. Γιατί εγώ ήμουνα το 81 και έκανα αυτή τη δουλειά. Δηλαδή. Εγώ το 81 γεννήθηκα. Ναι, αλλά εγώ έκανα αυτή τη δουλειά, καταλάβατε. Άρα είστε πιο έμπειρος. Όχι πιο έμπειρος. Τα έχω ζήσει, καταλάβατε. Ναι. Και έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τότε θα καταργήσω τους μεσάζοντες. Η μάχη της ντομάτας. Παρακαλώ, κύριε Κερίδη. Λοιπόν, θα καταργήσω τους μεσάζοντες. Έκανε λοιπόν μια προσπάθεια. Επειδή κάνουν πάρτι τώρα. Ένα λεπτό. Έκανε μια προσπάθεια. Όχι, δεν θα τον αδικήσω. Έκανε μια προσπάθεια ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε. Με τους γεωργικούς συνεταιρισμούς. Δυστυχώς οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν τους γεωργικούς συνεταιρισμούς δεν ήσαν εντάξει. Γιατί δεν συνδέθηκε η παραγωγή με την ενίσχυση. Εντάξει, κύριε Μαμουλάκη, εγώ σας λέω αυτό που έβλεπα όντας δημοσιογράφος τότε και έβλεπα, ας πούμε, ότι γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, τι γινότανε, κατασπατάληση. Ο Ανδρέας προσπάθησε να το κάνει και άλλοι προσπαθήσανε. Δυστυχώς όμως ο τρόπος που γίνεται καμιά φορά δεν είναι ο σωστός. Γίνονται δεδειγμένος, νομίζω, κύριε Μίλη. Ξέρετε, πολλές φορές είναι αυτό που λέτε, ότι αρκεί να. Η πολιτική βούληση δεν χρειάζεται μόνο να εκφράζεται, πρέπει να γίνεται και στην πράξη. Μα, το έκανε πράξη ο Χριστιανός. Συγχωρεμένος Ανδρέας. Το πρόβλημα στην εποχή που λες είναι ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν ήρθαν τα κονδύλια τα δώσαμε έτσι για να κάνουμε την πίκρα. Επειδή όμως μιλάμε για τους αγρότες. Συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να μιλήσουμε για ένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο, να υπάρχει διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής. Αυτό ένα καινούριο παραγωγικό με τον μοντέλο. Τουρισμό και με τη μεταποίηση. Για ποιο λόγο τα γεωργικά προϊόντα μας να είναι ανταγωνιστικά όλο τον χρόνο. Να πω κάτι σημερινό. Λέμε πριν για τη Θεσσαλία. Δεν είναι η Θεσσαλία, κύριε Κερίδη, μια ιδανική ευκαιρία μέσα στην τραγωδία της να μιλήσουμε για τον αναδασμό, να μιλήσουμε για νέες χρήσεις εκεί πέρα στην γεωργική γη, η οποία όντως καταστράφηκε. Είναι. Όμως ακόμη και σήμερα, προσέξτε, κύριε Χατζή. Από σημερινή απόφαση της κυβέρνησης πληροφορούμαστε ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων στη Θεσσαλία, που είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος για όλα τα αντιπλημμυρικά θέματα, εξαιρείται από τη διοίκηση του οργανισμού ο νυν περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας. Δεν θέλω να πιστεύω. Δεν θέλω να πιστεύω ότι έχουμε συνεχόμενα συνέχεια σχέση με τον Νίκο. Σε σένα βγήκε. Να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα. Το κρέντιο σήμερα στους 989 στον Νίκο. Είναι μέσα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μάλιστα μίλησε και την Παρασκευή τηλεφωνικά. Ακούστε. Έχει κάνει μία ανάρτηση ο κ. Κουρέτας όντως στα social media.
Προφανώς λέει κάποια παρεξήγηση υπάρχει. Γιατί μίλησα εγώ με τον κύριο Κουρέτα και δεν υπάρχει θέμα να, υπάρχει... να εξαιρεθεί ο περιφερειακός. Μακάρι, μακάρι αφού το δηλώνει ο υπουργός. Μακάρι να υπάρχει παρεξήγηση και υπάρχει δήλωση. Υπάρχει δήλωση. Να μην έχουμε ξανατήσει την ιστορία της ανάπλασης. Το έχουμε τώρα, το βάζουμε. Να το βάλουμε στο λοιπόν. Στείλτε στον κύριο Μίλη να το δει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, γιατί αυτό μπορούμε να συζητάμε ώρες ατέλειωτες και δεν το λύσουμε εδώ φυσικά, εννοείται. Κάτι μου λέει ότι για το επόμενο θα ισχύει αυτό. Ορίστε. Κάτι μου λέει ότι και για το επόμενο θα ισχύει αυτό. Αυτά που συζητάμε εδώ στην τηλεόραση είναι μια τροφή για σκέψη για τους τηλεθεατές κυρίως και να ακουστούν κάποιες απόψεις ξεκάθαρες από τα κόμματα. Δεν είμαστε ούτε βουλευτήριο, ούτε δικαστήριο, ούτε εμείς θα λύσουμε το, ούτε εγώ και εσύ ψηφίζω, ούτε ο Νίκος, οι άλλοι ψηφίζουν, ο Θεός και η ψυχή τους. Λοιπόν, έχετε κι εσείς τη δύναμή σας. Καμία, τι δύναμη να έχουμε εμείς. Η δύναμη της υποσχεδίας, το βήμα. Άλλο, εντάξει, εμείς εδώ τουλάχιστον αυτή την εκπομπή δεν κάνουμε. Την κυβέρνηση εμείς θέλουμε να κρίνουμε, γιατί η κυβέρνηση είναι αυτή που κυβερνάει τον τόπο. Τι να κάνω τώρα. Έτσι, έτσι, έτσι. Με τον κύριο Μίλη πώς να τα βάλω. Έτσι. Τι να του πω, αφού δεν κυβερνάει. Τον κύριο Μαμπουλάκη πώς να τα βάλω. Τόσα για το 81 δεν. Ναι, όχι, αυτά ήταν άλλα θέματα. Το Πασό κυβέρνησε. Από το 21 χρόνια. Είχε γεννηθεί. Ναι. Κύριε, 21 χρόνια. Αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Πανεπιστήμια. Βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα θα έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή και αυτό. Ναι, τέλη του μηνό, τέλος Φεβρουαρίου, θα έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Με βάση το άρθρο 28, το άρθρο 16 όμως δεν αναθεωρήθηκε. Το άρθρο 16 παραμένει και αυτό είναι ένα ζήτημα και επιχειρείτε, όπως λένε κόμματα της Εξωπαϊκής Αντιπολιτεύσεως, να το ξεπεράσετε με αυτόν τον τρόπο, με το άρθρο 28. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ξένα πανεπιστήμια, κύριε Κερίδη, υπό την έννοια ότι έχουμε πλήρως διασφαλίσει την καλή λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Δηλαδή το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δουλεύει ρολόι και έτσι λέμε αφού δουλεύει ρολόι το έχουμε ενισχύσει, έχουμε προγράμματα κτλ. Φέρει και τα άλλα πανεπιστήμια, δεν πειράζει. Μα για... Καταργήσαμε τα φροντιστήρια και το ξεμάτωμα των γονέων. Όχι. Παρακαλώ. Για να δουλέψει ακόμα καλύτερα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει τα δικά του μεγάλα προβλήματα, χρειάζεται τον ανταγωνισμό. Δεν πρέπει να τον φοβάται αυτόν τον ανταγωνισμό. Εγώ, όταν σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, ως Θεσσαλονικιός στις αρχές, στα τέλη της δεκαετίας του 80, είχα πάρα πολλούς φοιτητές από την Κύπρο, όταν η Κύπρος δεν είχε πανεπιστήμια. Σήμερα η Κύπριος έχει γίνει ένα περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο και σπουδάζουν εκεί κοντά στους 40.000 Ελλαδίτες, Έλληνες, φοιτητές. 23.000. Όσοι είναι. Και, όσοι είναι. Και δημιουργούν και οικονομική υπεραξία στην Ελλάδα, στα δημόσια πανεπιστήμια. Λοιπόν, και δημιουργούν, που τότε ήταν 40.000, φαντάζομαι, και 50. Πότε. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μια υπεραξία. Κοιτάξτε, 6% του έπειτα. Υπάρχει μια ανορθογραφία. Και αυτό το πολύ συμπεριληπτικό και πραγματικά προχωρημένο σύνταγμα του Καραμαλή του 1975, το οποίο εγκαθίδρυσε την πιο όρημη και σταθερή δημοκρατία μας, είχε και αυτές τις παραφορές. Και άλλο σας ρώτησα εγώ. Το άρθρο 16. Σας ρώτησα, λοιπόν, όχι για το άρθρο 16, σας ρώτησα εάν, εγώ κύριε Κερίδη, κοιτάξτε, αν πάρετε την απομαγνητροφόνηση θα καταλάβετε ότι ρωτάω άλλο και απαντάτε κάτι διαφορετικό. Εγώ ρωτάω, είναι τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας έχουν ισχυροποιηθεί τόσο, έχουν δυναμώσει τόσο πολύ, τα έχει προσέξει τόσο πολύ το κράτος θα πω εγώ, δεν θα πω η κυβέρνηση, το κράτος, ούτως ώστε να μην έχουμε ανάγκη τίποτα και να πούμε δεν πάνε να έρθουν και 200 αφού τα δικά μας δουλεύουν ρολόι. Σας απάντησα, αυτό, αλλά δεν με ακούσατε. Ίσως γιατί κοιτούσατε αλλού. Όχι, είναι τον κύριο... Ο κύριος Γιάννης Κολοκυθάς, ο καλός συνάδελφος, ναι. Κάτι που στέλνει για το ΠΑΣΟΚ. Σας απάντησα και σας είπα ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ενισχύεται από την παρουσία του ιδιωτικού, από τον ανταγωνισμό με το ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό, όπως γίνεται παντού. Αυτή η απαγόρευση, η οποία δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο και είναι μια ιστορική αναρθογραφία την οποία έπρεπε προπολού να ξεπεράσουμε. Αφού είναι παραφωνία το άρθρο 16, γιατί δεν πηγαίνετε σε αυτό και πάτε σε άλλο άρθρο. Ακριβώς. Θα πάμε λοιπόν στο άρθρο 16, ναι. Όταν επιτρέψει ο χρονισμός μετά το Δεκέμβριο του 24, που ανοίγει το παράθυρο για την αναθεώρηση. Αυτό είναι δέσμευση και είναι και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Από εκεί πέρα, αν με κατηγορείτε ότι πάμε να ρυθμίσουμε κάτι αντισυνταγματικά, θα σας πω ότι ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Χατζής, ούτε κανένας από εδώ θα το κρίνει. Θα το κρίνει εν τέλει η ίδια η Βουλή δια της ψηφοφορίας της και εν τέλει το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι δικαστές, οι οποίοι έχουν ενταλθεί. Και αν είναι αντισυνταγματικό.
αντισυνταγματικό, που όχι απλώς δεν είναι αντισυνταγματικό, αλλά είναι υποχρέωση μετά τις συγκεκριμένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να προχωρήσουμε σε αυτή τη ρύθμιση, διότι έχουμε άλλες από εκεί παραφωνίες. Εάν είναι αντισυνταγματικό, θα καταρρεύσει και θα υποστεί μια πολιτική ήττα η κυβέρνηση. Εγώ σας λέω ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ότι προχωρούμε με βήματα, ότι θα προχωρήσουμε στην αναθεώρηση του συντάγματος σε αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο το θέλαμε και στο παρελθόν, και αν δεν αλλάζανε κάποιοι στάση και δεν κάνανε τις γνωστές. Γιατί δεν προχωράτε πρώτα συντεταγμένα στην αναθεώρηση, αφού θέλετε. Μυρών, διότι αυτή δεν μπορεί να γίνει πριν το Δεκέμβριο του 2024. Ως ενδιάμεση. Δεν μπορείτε να αναμένετε. Και τόσο πολύ βιάζεστε. Τόσο πολύ. Τέτοια πρεμούρα, τέτοια σπουδή, τέτοια ζέση, ζήλο. Έπρεπε να έχει γίνει πριν από 20 χρόνια αυτό. Αυτό, 20 χρόνια, οι 8 μήνες για να γίνει σωστά, συντεταγμένα. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν, πάλι συντεταγμένα θα γίνει. Και ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση συνταγματικότητας, εν τέλει θα κριθεί. Σας το λέω. Αυτό είναι λογική, κύριε Κερίδη. Δηλαδή, πηγαίνω, ξεκινώ, νομοθετώ και επειδή ξέρετε ότι θα κριθεί αντισυνταγματικό στην πορεία. Μα είναι δυνατόν να θέλω εγώ να υποστώ ήττα? Εγώ σας λέω ότι δεν πρόκειται να κριθεί. Εσείς τα λέτε αυτά. Για να αν δεν θέλετε να υποστείτε ήττα και το επιδιώκετε, ήττο η Ρόδος με την αθεωρήση. Πριν από 2 χρόνια, και είναι προσωπική εμπειρία αυτή, και με θλίβει και ως πανεπιστημιακός, που αν θέλετε πριν το 19 είχα αφιερώσει τη ζωή μου στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και πάντοτε αισθάνομαι, στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, παιδί του οποίου είμαι, σπούδασα σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο πριν πάω στην Αμερική και επέστρεψα στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πριν από 2 χρόνια ήρθε το μεγαλύτερο στο πανεπιστήμιο και ιστορικότερο σίγουρα της Μέσης Ανατολής, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού, το AUB, από το οποίο έχει παραχθεί όλη η μεσανατολική ελίτ. Και λόγω των γνωστών προβλημάτων στο Λίβανο και στην Βηρητό, ψάχνει να βρει νέα έδρα, να κάνει παράρτημα αλλού. Και το διεκδικούσε το Κατάρ, μεγάλα πλούσια εμιράτα εκεί στον κόλπο, και ήρθαν και εδώ στην Ελλάδα. Για μια σειρά από λόγους, γιατί δεν αισθάνονται πολύ κοντά, γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε πρόσβαση στα ερευνητικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουμε ένα πλούσιο ακαδημαϊκό, μια πλούσια ακαδημαϊκή κοινότητα παγκοσμίου κύρους. Δεν μπόρεσαν να έρθουν και πήγαν εν τέλει στην Πάφο. Έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση στην Πάφο. Μιλάμε για αφήστε τα. Μπόρεσαν για ποιο λόγο? Διότι το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επέτρεπε αυτού του τύπου τις επενδύσεις, οι οποίες πραγματικά είναι επενδύσεις κύρους, από τις οποίες θα ωφελούνταν οι Έλληνες καθηγητές στο Πάντιο και από αυτές τις συνεργασίες και από αυτές και την ευγενία άμυλα την οποία μπορούμε να αναπτύξουμε με τέτοιου τύπου ιδρύματα. Θεωρώ λοιπόν ότι κατ' ελάχιστον, και πραγματικά θλίβομαι που αυτά τα αυτονόητα. Υπάρχουν ακόμα πολιτικές δυνάμεις στα αριστερά του πολιτικού φάσματος κατ' εξοχήν και με τρομακτικές αγγυλώσεις και αντιφάσεις. Έχουμε τον κύριο Κασελάκη, προσέξτε τώρα, τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει αυτή τη διαδρομή που έχει. Έτσι δεν είναι? Από Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο ιδιωτικό. Πενσιλβάνια, ναι. Ναι, στην Πενσιλβάνια, μια χαρά. Στην Goldman Sachs. Με όλα αυτά. Και έρχεται τώρα να πει τι και να πείσει ποιον. Από τον ελληνικό λαό, ότι είναι ενάντια σε τι? Μιλάμε δηλαδή για τραγέλαφο. Και αυτοί οι άνθρωποι, αντί να ντραπούν. Δεν είναι προσωπικές διπλωματικές διαδρομές. Είναι πολιτικές αρχές. Μπορεί να σας ξενίζει αυτό. Θα μιλήσετε. Λοιπόν, αντί να χαμηλώσουν τον πλέμμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Και να αισθανθούν μια ντροπή. Ότι αυτή η ντροπή πρέπει να αισθανθεί ήταν προϊόντα. Που αντισταγματικά νομοθετείτε. Πώς? Αυτό είναι ντροπή. Για ένα κοινοβουλευτικό και ένα νομοθέτη. Αυτό το Σύνταγμα, ναι, το οποίο το έχετε κάνει. Που είπατε και εσείς ότι είναι παροχημένο και επιδέχετε αναθεωρήσεως. Εγώ είπα, ναι, καταρχάς το Σύνταγμα έχει αναθεωρηθεί 4-5 φορές. Το συγκεκριμένο ζήτημα ασχολούμαι. Το συγκεκριμένο άρθρο. Είμαι παρόν στην Αναθεωρητική Βουλή. Που είμαι θαυμαστής, ναι, του έργου και μελετητής του έργου του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα ξέρει καλά, ναι, ναι, ο Τάκης Χατζής. Έχω το θάρρος να πω ότι αυτή η συγκεκριμένη παράγραφο, το άρθρο 16, η οποία έγινε για συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους μετά το Πολυτεχνείο το 1975, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Επειδή είναι μοναδική. Για την έση με την Τουρκία τη σχέση. Στο πλαίσιο τη νομοθέτηση, θωράκιση τη χώρα. Θα το πούμε. Η απαγόρευση τη ιδιωτική ανώτης παιδείας είναι για την έση με την Τουρκία. Γιατί δεν μπορεί κάλλιστα με στη Θράκη να ιδρυθεί ένα νέο πανεπιστήμιο με αυτό που δρομολογείτε εσείς? Τουρκικών συμφερόντων. Όποιο και αν ιδρυθεί. Αλλά ολοκληρώστε και να πάρετε την απάντησή σας, γιατί ακούω πράγματα διανόητα. Από ακαδημαϊκό. Με άδεια της ελληνικής πολιτείας. Η δομική άγνοια έχει, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και επικρατεί. Θα τα πείτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, το να έχεις ιδιωτική
τη στοιχειώδη εκπαίδευση, την υποχρεωτική παιδεία και να έχεις μόνο δημόσια την υποχρεωτική σε έναν κόσμο που παγκοσμιοποιείται, μάλιστα, σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε έναν κόσμο που δίνονται τόσες ευκαιρίες για την Ελλάδα να γίνει πραγματικά ακαδημαϊκό κέντρο και να φέρει επενδύσεις και να δώσει δουλειά, διότι η εκπαίδευση είναι και η οικονομική δραστηριότητα, όχι μόνο, αλλά είναι και αυτό, είναι πραγματικά... Κύριε Μαμπουλάκη, η χώρα μας είναι ουραγός και δυστυχώς για τρίτη-τέταρτη συνεχόμενη χρονιά είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τη διάθεση των πόρων που κατευθύνονται στα δημόσια πανεπιστήμια. Ξεκινάω από την προμετωπίδα. Για να συζητάμε για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, πρέπει πρώτα να δούμε τα του οίκου μας. Και τα του οίκου μας είναι πραγματικά τα πανεπιστήμια της πατρίδας μας. Τα κρατικά, τα δημόσια πανεπιστήμια. Άρα, αν πραγματικά θέλεις να δημιουργήσεις ανταγωνιστικό πλαίσιο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οφείλεις πρώτα να ενσκύψεις και να ενισχύσεις τα δημόσια πανεπιστήμια. Ιδάλλως, αλότρη είναι η σκοπή σου. Και άλλα πράγματα και επιδιώξεις έχεις. Αυτή είναι η άποψη καταρχάς. Το που λέτε τώρα είναι μια καταγγελία, δεν είναι αρχή. Είναι καταγγελία, είναι πολιτική άποψη επί της αρχής. Όχι, όχι. Αν πιστεύεις ότι ο ανταγωνισμός θα σου ανατάξει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Όχι, ότι αν το κάνεις αυτό χωρίς το προηγούμενο που εσείς θεωρείτε ότι δεν γίνεται. Άλλα είναι τα κίνητρα. Αυτό ποια λέω. Είναι τα κίνητρα. Τα κίνητρα. Είναι να εισέλθει στην ιδιωτικό, εν μέσω των ιδιωτικών αυτών πανεπιστημίων, να μετανομαστούν, να αναδειχθούν αμφιβόλου κύρους ιδιωτικές σχολές και κάτι ιέτοιμο. Γιατί να το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Διότι άλλος... Μισεί τον ελληνικό λαό. Όχι, όχι, όχι. Αλλά γιατί να το κάνει. Γιατί δεν μισεί τον ελληνικό λαό. Μένα, αγαπάει πάρα πολύ τους φίλους της. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Κάτσε, παιδί, ποιους φίλους της εννοείς. Θα σας πω εγώ. Όχι, ξέρετε. Όχι, θα σας πω εγώ. Όχι, τους φίλους. Πολιτικά μιλάμε. Πολιτικά, όχι, περιμένετε. Πολιτικά. Όταν λέει ο συνάδελφός μου, το οποίο σέβομαι απολύτως, ένα λεπτό, τους φίλους της, εγώ θέλω ονόματα. Ποιοι είναι οι φίλοι της κυβέρνησης? Μπορώ να ολοκληρώσω εγώ τι. Αυτούς που θα εξυπηρετήσει η ίδρυση. Εντάξει, δεν θα πούμε ονόματα τώρα, αλλά θα εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Εγώ πώς λέω για την Εστλέα. Ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σας έλεγε το σάρωμα. Δεν είναι. Είναι πολιτική ιδεολογική κατεύθυνση. Η Νέα Δημοκρατία δεν το κρύβει αυτό, κύριε Χατζή. Είναι ξεκάθαρη από αυτό. Δεν είμαι στην Νέα Δημοκρατία. Εγώ ούτε μέλο τη Ιδρύση. Μα είπατε κάτι για το. Είπε ο συνάδελφό σα κάτι. Αλλού ήμουν εγώ. Αλλά όμω. Ωραία. Και δεν μπορώ να έχω μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση, αν μου επιτρέπετε, όπως και ο κύριος Κερίδης χωρίς. Δεν την έχετε, αλλά θα μου λέτε λοιπόν. Φίλους, θα μου λέτε. Αν πραγματικά πιστεύεις λοιπόν ότι ο ανταγωνισμός θα βελτιώσει τις συνθήκες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας, πρέπει πρώτα να ενισχύσεις τα δημόσια πανεπιστήμια. Αλλιώς το είπα και εγώ. Δεν δημιουργή. Αποκλεί το άλλο. Αφού και το κάνει. Αφού λοιπόν το. Μα, ακούστε με, κύριε Κερίδη. Σας άκουσα σιωπών. Ακούστε με λίγο. Και άκουσα φοβερές ανακρίβειες. Που νομίζω δεν εναρμονίστηκε με τον ακαδημαϊκό σας τίτλο. Ακούστε με. Κύριε Χατζή. Δεν το κάνετε όμως, γιατί το έχουν κάνει πολύ στο παρελθόν. Όχι, όχι. Κύριε Χατζή, είχα την. Τον ακαδημαϊκό τίτλο και με τη χώρα. Λέει ένα καθηγητή και τέτοιε άλλε. Ναι, πείτε. Πολύ συνεχίστε. Ναι. Δεν σας τιμά τώρα αυτή ναι. η παρέμβαση. Και... Όχι, εγώ σας λέω ότι δεν είναι σωστό να κάνετε προσωπική. Χαρακτήρα, ξέρετε. Μην κάνετε προσωπική όχι, αναφορά. Λέω να μην κάνετε προσωπική καμία. Αναφορά. Καμία. Καμία. Δεν το συνηθίζω να μην κάνω. Άλλοι έχουν. Εδώ κάνετε προσωπική αναφορά σε απουσία ανθρώπου τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Προηγουμένως. Εγώ δεν είπα ότι ήταν στο Σανέλ. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για πες το δημόσιο. Δεν μπορώ να μιλήσω, κύριε Χατζή. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι φοβερό αυτό που ορίστε, παρακαλώ. Λοιπόν. Μην ανησυχείτε, δεν έχουμε χρόνο. Ωραία. Αν δεν ενισχύσεις πρωτίστως και προηγουμένως τα δημόσια πανεπιστήμια, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό οδηγεί, έχεις άλλους σκοπούς. Παρακαλώ, κύριε Κερίδη. Ποιο θα ήταν, κύριε Μαμουλάκη, το ποσό που θα έπρεπε κατά την κρίση σας. Είπαμε το ποσοστό από το ΕΠ που θα έπρεπε κατά την κρίση σας να δοθεί στην ελληνική παιδεία και στα πανεπιστήμια. Θα μιλήσω επί της κατατάξεως, κύριε. Όχι, όχι, αυτό είναι σημαντικό που σας ρώτησα. Το ποσό συναρτάται με την κατάταξη. Είμαστε τελευταίοι για 4 συνεχόμενα χρόνια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κονδυλίων που διατίθενται. Ποσοστό κονδυλίων. Όχι, δηλαδή. Πόσο πρέπει να δοθεί λοιπόν για να συνέλθουμε. Εγώ θα σας μιλήσω ότι τουλάχιστον αξιοπρεπώς θα πρέπει να είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και όχι τελευταίοι. Πού είναι. Τι εννοείται. 5, 6, 10, πόσο. Επί του ΑΕΠ πάντοτε. Σε ένα υψηλό που πάντως περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 30-40% πάνω από το ποσοστό του ΑΕΠ που διαθέτει η χώρα μας. Το γεγονός αυτό είναι τελευταία, το τονίζω αυτό, γιατί είναι μετρήσεις, δεν είναι κάτι. Όχι, όχι, δεν είναι. Εγώ ρωτάω για να καταλάβω ακούστε, ποια είναι η λογική που πάμε, λοιπόν. Χτίζεται το οικοδόμημα. Θα σας μεταφέρω τη δική μου βιωματική εμπειρία. Εγώ σπούδασα και το πτυχίο και, το πρώτο μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία. Σε κορυφαίο, σε καλά πανεπιστήμια. Δεν θα πω. Οξφόρδη, που είχατε πάει. Όλα τα πανεπιστήμια στην Αγγλία. Κύριε Χατζή, είναι δημόσια.
Ξέρετε αυτό. Πλην ενός. Πλην ενός. Και αυτό δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε πλήρη διδακτρία. Αφού είναι δημόσιο, όταν πάνε οι Έλληνες, γιατί πληρώνουν οι διδάκτρα. Όχι, δεν πληρώνουν διδάκτρα. Εγώ πληρώνουν. Όταν σπούδασα δεν πλήρωσα διδάκτρα. Η Ελλάδα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, ήταν βέβαια και πριν το Brexit, προφανώς, γιατί για να είμαι ακριβής, δεν ξέρω αυτό τώρα τα τελευταία δύο χρόνια τι συμβαίνει. Δεν πληρώναμε ούτε ένα ευρώ. Πώς δεν πληρώναμε. Η χώρα συνεψήφιζε. Όχι. Το λέω με τα βεβαιότητα. Τώρα δεν υπάρχουν διδάκτρα στην Αγγλία. Ναι, γιατί αλλά. Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Μα διδάκτρα. Είναι δημόσιο το πανεπιστήμιο. Και πάει το ένα κράτο. Δεν έχει. Όχι, δεν κύριε Κερίδη. Δεν πληρώνει ο φοιτητή για να σπουδάσει. Πληρώνει η Ελλάδα, πληρώνει αντίστοιχα γιατί είναι δημόσιο σήμερα το πανεπιστήμιο. Σήμερα έχει διδάκτρα στην Αγγλία. Τι εννοείται. Απλά. Τι εννοώ. Έχει διδάκτρα. Το αγγλικό πανεπιστήμιο έχει δίδακτρα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι δημόσια τα πανεπιστήμια στην Αγγλία. Ναι. Είναι ή δεν είναι δημόσια, άλλο κύριε Κερίδη. Μα πείτε μου, είναι δημόσια ή δεν είναι. Γιατί τόσο πολύ δυσκολεύεστε να πείτε την αλήθεια. Μα δεν είναι, δεν είναι. Έχει δίδακτρα. Δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Πολύ καλά. Και το και δημόσιο τον αν χρειαστεί. Τον μα το πρόβλημα δεν είναι τα δίδακτρα. Το δημόσιο αν χρειαστεί. Γιατί αυτή αν χρειαστεί, γιατί όχι. Αν χρειαστεί για ανάγκη το δημιουργήσουν, γιατί όχι. Η ουσία όμως είναι άλλη, κύριε Χατζή. Παρακαλώ. Εδώ σας λέω ότι όλο το Ηνωμένο Βασίλειο με τα πολύ καλά πανεπιστήμια που έχει. Η Οξφόρδη, το Cambridge, το UCL, το Queen Mary, το King's College. Έχει απαγόρευση συνταγματική. Τι εννοείται. Έχει αυτό που έχουμε εμείς με το άρθρο 16 στην Αγγλία. Δεν το έχει. Δεν το έχει. Υπάρχει γιατί χώρα Αγγλία... στον κόσμο που το έχει. Όχι. Ποια χώρα στον κόσμο απαγορεύει, απαγορεύει ρητό στο Σύνταγμά της και έχει αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι μια προβληματική κατάσταση. Αφήστε με την ιδέα. Και... αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, αλλά επιδιώκετε να μην με αφήσετε να ολοκληρώσω. Όχι, δεν το κάνει αυτό. Και δείχνει. Μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε αυτό. Γιατί αυτό είναι κακό να το λέτε. Είναι κρίμα και η εικόνα που βγάζει. Δεν πειράζει. Εσείς πέστε αυτό που θέλετε. Λοιπόν. Επανέρχομαι και λέω λοιπόν ότι είναι καταρχάς ένα νομοθέτημα που ετοιμάζει η κυβέρνηση κατά την άποψή μας βαθύτατα αντισυνταγματικό. Εξού και το ότι πολλές φορές επικαλείται η κυβέρνηση την αναγκαιότητα αναθεώρησής της. Το άκουσα τώρα και από τον κύριο Κερίδη ότι επιδιώκει ότι το Δεκέμβριο. Δεν ιδρύονται καινούρια. Ε? Δεν ιδρύονται καινούρια πανεπιστήμια για να παραβιάζεται η αρχή του άρθρου 16. Όχι, αλλά... θα έρθουν παραρτήματα. Όπως λειτουργούν κάποια κολέγια, πέντε κολέγια. Προσπαθούν λοιπόν δια των παραρτημάτων. Ευρωπαϊκών δικαστηρίων σωστά. Έχουν πάρει επαγγελματικά δικαιώματα. Στη βάση του κοινοτικού δικαίου, η κυβέρνηση φέρνει και σου λέει. Τώρα, αν πολιτικά είναι σωστό, να το συζητήσουμε. Αλλά το συνταγματικό νομίζω ότι. Έχουν έγκριτοι συνταγματολόγοι και έχουν πει ότι δεν τίθεται έτσι όπως το φέρνει η κυβέρνηση. Μέσω των παραρτημάτων. Είναι μια προσπάθεια παράκαμψη όμως του άρθρου 16. Μα λειτουργούν για κολέγια. Πάμε και στον κύριο Μίλη. Αν ολοκληρώσει, κύριε Μίλη, παρακαλώ. Δεν πρόλαβα να. Πέστε το, εν πάση περιπτώσει. Στη δική μου τοποθέτηση μίλησε περισσότερο συνάδελφο παρά. Πέστε το. Έθεσα το παράδειγμα λοιπόν. Το τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη. Ένα παράδειγμα της Αγγλίας. Τι χάνει να το έχω ζήσει πριν 20 ετίες έστω. Δεύτερον, ενίσχυση δεν υπάρχει σοβαρή των πανεπιστημίων, των δημοσίων πανεπιστημίων. Άρα λοιπόν. Που είπατε ότι πρέπει να πάει 30% πάνω. Τουλάχιστον για να ισοσκελίσουμε τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Λογικό νομίζω θα ήταν αυτό. Δεν το βλέπουμε. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε μια προσπάθεια της κυβέρνησης, μάλιστα με μεγάλη σπουδή, να επιταχύνει μια διαδικασία που θα μπορούσε, αν πραγματικά το πιστεύει, να κάνει μια εκβάθρο αναθεώρηση επί του συγκεκριμένου άρθρου. Του 16 εννοείται. Ναι. Αν αυτό επιδιώκει, αν αυτό πιστεύει, αν αυτό πρεσβεύει ουσιαστικά. Το έχει στο πρόγραμμά τη, κύριε. Και γιατί δεν περιμένει του ανθρώπου. Γιατί με ρωτάτε. Είπε πριν 20-30 χρόνια, που όντως είναι τόσα η εκκρεμότητα υπό αυτή την έννοια. Γιατί δεν 50, περιμένει. 30, αλλά πώς. 50, ναι, σωστά, από, yeah. από το Σύνταγμα. Ωραία, αν ολοκληρώσετε, να πάω στον κύριο. Ελάτε, κύριε Μίλη, παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Χατζή, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, κατά την άποψή μας, νοσεί βαθύτατα. Αλλά δεν πρέπει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ούτε να τον γκρεμίζει. Αλλά ούτε και να το αφήνεις βορρά στον ανταγωνισμό. Και τι εννοώ. Όταν σήμερα στην Ελλάδα έχουμε 2,8% του ΑΕΠ χρηματοδότηση και ο παγκόσμιος μέσος όρος, το έψαξα τώρα, είναι 4,3 ο παγκόσμιος μέσος όρος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα άνοιγμα ψαλίδας. Προσέχτε όμως. Εγώ δεν θα πω, όπως για το άλλο θέμα υπόθηκε εδώ, όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά. Θα πω κάτι άλλο. Γιατί δεν πάμε επιτέλους να διασυνδέσουμε την αξιολόγηση των δημόσιων πανεπιστημίων με τη χρηματοδότηση. Και να το κάνουμε με όρους διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα. Για ποιο λόγο, κύριε Χατζή, αυτή τη στιγμή, σας αφορά την κυβέρνηση, ανοίγουμε ένα παράθυρο. Καταρχήν, η απορία μου είναι, μιλάμε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ή μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το δεύτερο ερώτημα είναι, στο τέλος της ημέρας, ο Έλληνας γονιός μας βλέπει από την τηλεόρασή του, ξέρετε το δίλημά του ποιο είναι.
ή θα τα σκάσω εδώ στην Ελλάδα για να πάει το παιδί μου σε ένα ιδιωτικό, αν δεν περάσει δημόσιο, ή θα τα δώσω για να πάει φερμπή στην Αγγλία. Αλλά εγώ λοιπόν. Επειδή λοιπόν. Προσέξτε κύριε Χατζή. Μια νοτελεία, παρακαλώ. Προοδεύουμε τον κόσμο. Και για να μπει στο δημόσιο, Νίκο, να το πει αυτό, ξέρω τι είπε, δεν το άκουσα. Εγώ επειδή προέρχομαι. Μισό λεπτό. Για να μπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο, πρέπει να πληρώσει ο πατέρας του αδρά στα φροντιστήρια. Τα οποία χρόνια τώρα ακούω θα τα καταργήσουμε. Θα τα καταργήσουμε. Όχι, δεν καταργήθηκαν, γιγαντώθηκαν, υπάρχουν και κάνουν τη δουλειά τους. Ορίστε, παρακαλώ. Εγώ λοιπόν τι λέω. Αυτό ήθελες να πεις. Επειδή εγώ προέρχομαι από δημόσιο πανεπιστήμιο εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα από την περιφέρεια, όχι από εδώ την Αθήνα. Θεωρώ ότι πρέπει να ενσκύψουμε όλοι πάρα πολύ σοβαρά στα δομικά προβλήματα που έχει σήμερα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ναι. Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι οι καταλήψεις και ειδικά από μειοψηφίες δεν λύνουν το πρόβλημα. Πρέπει όμως τους φοιτητές αυτούς να τους έχουμε. Πρέπει να τους έχουμε τους φοιτητές. Πρέπει όμως τους φοιτητές να τους έχουμε ενεργούς σε ένα διάλογο για το πώς θα βελτιώσουμε το επίπεδο ποιότητας στα πανεπιστήμια μας. Όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει ένας εκτενέστερος διάλογος, κύριε Κερίδη. Η συνταγματική αναθεώρηση το Δεκέμβριο του 2024 και μετά που ανοίγει το παράθυρο, όπως λέτε, θα ήταν και μια χρυσή ευκαιρία για να γίνει ένας γόνιμος διάλογος, ουσιαστικός, μακροχρόνιος διάλογος. Συμφωνούσε ο κ. Παπανδρέου. Την πετάξατε. Μακροχρόνιος διάλογος. Πολιτικά. Ξέρετε, το Πασόκ σήμερα. Το Πασόκ δεν τορπίλησε τότε την αναθεώρηση του συντάγματος. Κύριε Παναγιώτοπουλε. Και συμφωνούσε ο κ. Παπανδρέου. Αλλά ο κ. Βενιζέλος είχε άλλη άποψη. Το Πασόκ σήμερα λοιπόν, κ. Παναγιώτοπουλε, έχει περισσότερο όριμο από ποτέ να συζητήσει όλες αυτές τις συνθήκες υπό το. Υπό τον όρο ότι θα ενισχυθεί πρωτίστως ο δημόσιος χαρακτήρας του πανεπιστημίου. Πάμε σε ένα διάλειμμα όμως που είναι αναγκαίο. Αντώνη, θες κάτι να προσθέσεις, μια λέξη για να πάω σε διάλειμμα? Το μόνο που θα ήθελα πάρα πολύ η κυβέρνηση να συγκινείται το ίδιο και για την υποχρηματοδότηση του συστήματος παιδείας στη χώρα μας. Γιατί τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε 70% μείωση στους πόρους που παίρνουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Μακάρι να είχαμε αν διαβάζω εδώ καλά, ναι. Το 2018 πήραν 90 εκατομμύρια και τώρα παίρνουν 135. 1.000 ευρώ, κύριε Χατζή, το Πολυτεχνείο Κρήτης για τα εργαστήριά του για όλο τον χρόνο. Εντάξει, αυτό είναι αστείο. Τα στοιχεία που υπάρχουν. Τρία τμήματα ετοιμάζουν. Από το 2008 μέχρι σήμερα. Ο κ. Πιερακάκης το ανέφερε, off the record. Είπατε. Μάλλον δημοσίως. Τρία τμήματα και 30 καθηγητές είναι τα ελάχιστα specifications. Συγγνώμη, μιλάει ο άνθρωπος. Τα συγκριτικά στοιχεία μιλάει η Αυγή. Από το 2008 μέχρι σήμερα δείχνουν ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση 70%. Μάλιστα. Α, μιλάς από όλο αυτό το διάστημα. Ωραία. Πόσο ανταγωνιστικά μπορεί να είναι τα ιδρύματα αυτά? Έλα, Νίκο. Με τρία τμήματα και 30 καθηγητές. Να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει δημόσια και δωρεάν παιδεία. Οι οικογένειες. Ξεματώνουν. Δηλαδή, τα χρήματα που δίνουν στην παραπαιδεία, το μόνο θέμα που θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μιλάω. Αυτό είναι το βασικό. Συγχωρείς, μήπως υπάρχουν οι δυνατότητες να στεγάσουν ανθρώπινα φοιτητές που δεν έχουν λεφτά, οι άνθρωποι που έρχονται φοιτητικές αιστείες, στέγες, να έρθει ο φοιτητής, όπως βλέπω στο εξωτερικό, να έρθει. Χάσαμε 5 χρόνια. Υπάρχουν υποδομές εδώ πέρα. Θέλω να είμαστε. Για είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν υποδομές και θέλω να πω το εξής. Βλέπω τώρα, και αυτό δεν θέλω να κάνω, είναι καλοπροαίρετο πολύ. Κύριε Χατζή, Ρέθυμνο, προσέξτε. Καλαμάτα, Λάρισα, μεγάλες επενδύσεις προχωρούν μέσω ΣΔΙΤ βέβαια. Στα θέματα της accommodation, δηλαδή των εστιών. Άργησαν βέβαια 5 χρόνια, ήταν προγραμματισμένα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να. Αλλά χάρη μου είναι για δημόσια πανεπιστήμια. Δημόσια πάντα. Όλα τα υπόλοιπα τι υποδομές θα έχουν? Αυτή είναι η κουβέντα που είναι. Αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Χατζή, το είπε ο κ. Πιερακάκης. Τρία τμήματα. Να τα ακούσουν τηλεθεατές. Τρία τμήματα και 30 καθηγητές είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις για να ανοίξει κάποιο ένα παράρτημα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Πόσο σοβαρή σχολή μπορεί να είναι? Πόσο ανταγωνιστική μπορεί να είναι? Στην περιφέρεια έρχεται πάει να δείτε τις σχολές. Πόσοι καθηγητές είναι και πόσοι φοιτητές είναι. Αν εξορθολογιστεί αυτό, βεβαίω. Αλλά μην είναι και. Δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο έχει 0 φοιτητές, καμιά 3-4 καθηγητές. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα. Πολλούς φοιτητές. Θέλουμε να αναπαράγουμε λοιπόν και ιδιωτικά τα YouTube. Δεν μπορούμε να παράγουμε, αλλά όλο αυτό προφανώς το διαχειριστήκατε κι εσείς ως κυβέρνηση. Ναι. Και ανοίξατε πανεπιστήμια και βάλατε σχολές χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Αναβαθμίστηκε. Ναι, άλλο είναι αναβάθμιση. Άλλο άνοιγμα εκ νέου καινούριο. Άλλοι άνοιξαν καινούρια. Κύριε Χατζή, περιμένοντας το Cambridge, μην κάνουμε εμπόριο πτυχίων μέχρι τώρα. Και μην κοροϊδευόμαστε. Δεν θα έρθει κανένα Cambridge εδώ. Γιατί το λέτε αυτό? Με τρία τμήματα. Είναι δυνατόν? Πώς? Μακάρι να μπορέσουμε. Να πάω σε Cambridge. Να πάω σε διαφημίσεις. Να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτοί έχουν λεφτά. Χρειαζόμαστε. Πρέπει να ζήσουμε κι εμείς διαφημίσεις.
Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, κύριε Μαμουλάκη, 36.000 λίρες, όχι ευρώ, λίρες, ναι. Θέλεις το χρόνο για πας για κοινωνικές επιστήμες στο Κέμπριτζ, όχι για ιατρική, προσέχτε έτσι. Γιατί ναι, ενημερώθηκα, κύριε Χατζή, έχετε δίκιο. Είναι άλλο και 27.000 μετά 2005. Ναι. Από τη... Λοιπόν, άλλαξε το καθεστώ. Δηλαδή και ο Έλληνας φοιτητής που πληρώνει, πληρώνει. Μια διευκρίνηση, για... και μια διευκρίνηση οφείλω να παραθέσω. Φοβάμαι ότι η αναφορά μου περί διδάκτρων εστιάζεται στο εξής. Προφανώς και θέλουμε μια κοινωνία και μια πολιτεία η οποία να προτεραιοποιεί το ζήτημα των πολιτών στην πρόσβαση στα καταλάβαμε. Γιατί μπορεί κάποιοι μηχανισμοί να το διαστρεβλώσουν και να πάει διαφορετικά. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Όχι, αυτό είπατε. 10 δευτερόλεπτα. Ναι, ορίστε. Ναι. Λέω το εξής. Όχι, να μην γίνει παραξήγηση. Δίδακτρα δεν θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Αλλά μπορεί να μπουν. Όχι. Η έσχατη λύση στην περίπτωση που διακυβεύεται το μέλλον ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος. Αυτό όχι λέει. Γενικά και αόριστα. Όχι γενικά. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ο κύριος Κασελάκης είπε. Προσχάνει πάσας. Και θέλω τώρα σε αυτό να μου απαντήσετε λοιπόν. Ό,τι θέλετε. Είπε ότι αν σε ένα πανεπιστήμιο μια μεγάλη οικογένεια λέει, που έχει λεφτά χρηματοδοτεί, μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα κομμάτι ενός πανεπιστημίου, το τάδε ας πούμε τμήμα. Και μπορεί να το χρηματοδοτήσει αυτό ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό είπε. Ναι. Νομίζω ότι οι δωρεές. Δείτε τι γίνεται με τα ιδρύματα, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πόσες δωρεές έχουν. Όχι, μιλάω για το Πανεπιστήμιο τώρα. Ξεκίνησα από την υγεία για να πάω στην παιδεία. Όχι, άρα, παιδεία, όπως... να πάτε κατευθείαν. Επειδή στην υγεία έχουμε καλές πρακτικές και από τον Ιάρχος και από τον Άσης, έτσι αντίστοιχα θεωρώ ότι και για στην παιδεία, γιατί όχι. Το Μετσόβι ποιος το φτιάξε. Ακριβώς. Τι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και το Πάντιο. Και το Πάντιο, πάντιο ακριβώς. Το Πάντος, ναι. Παλίγο υπάρξει και Ζάπιο Πανεπιστήμιο, ξέρετε, δεν έγινε. Το Χαροκόπιο και άλλα πράγματα. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν αγγυλώσεις ούτε δογματισμοί. Σε μια χώρα που υπέφερε, ήταν. Καλά. Σε μια... Τα σπάργανα της γίνησης. Η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι χθες, ελπίζω αυτό να έχει αλλάξει. Το κόμμα σας. Δεν το βλέπετε, κύριε Κερίδη. Ελπίζω να έχει αλλάξει, λέω, γιατί δεν ξέρω αν είσαστε εντός ή εκτός γραμμής ή ποια είναι η γραμμή. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Μα σα ανέφερε την ίδια τη δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση που ερχόταν η ιδιωτική πρωτοβουλία να συνδράμει, κάνατε διαδηλώσεις, καταλήψεις και μη τυχόν αμαυρώσει. Σας θυμίζω ότι πρωτοστατήσαμε σε συμπράξεις δωρεών με πολύ καλό αποτύπωμα στο θέμα της υγείας. Καταλήφθησαν πανεπιστήμια, τα σχολεία. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι κρίμα πραγματικά που πάμε άλλα ελληνικά ιδρύματα, όπως το Νιάρχος, κάνουν δωρεές σε αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία είναι και πολύ πλούσια. Και δεν έχουμε βρει τον τρόπο να τα προσελκύσουμε στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό δεν βλέπουν την πολιτεία να ενισχύει. Διαρριχνύουν τα ημάτια τους για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, το θέλουν καθυλωμένο, το θέλουν φυτώριο για τις πολιτικές τους καριέρες, όπως στο παρελθόν, μην μιλήσω τώρα για παρελθόντες αρχηγούς, και το θέλουν δικό τους εργαλείο και όχι του ελληνικού λαού. Η αγάπη τους είναι τελείως υποκριτική. Επίπλαστη και προσχηματική. Γι' αυτό και τα μεγάλα προβλήματα. Πρέπει να σπάσουμε πάρα πολλά αυγά. Είναι κακός ο συνδικαλισμός στα πανεπιστήμια. Δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι κακή η κοινωνική δραστηριότητα εντός των πανεπιστημίων. Ένας φοιτητής να μάχεται και να παλεύει, να συζητάει πέρα από τα μαθήματά του για το πώς πρέπει η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι καλύτερη. Προφανώς τη χρειαζόμαστε την ελεύθερη συζήτηση Ακριβώς. και αυτή πάντοτε έχουμε με επιχειρήματα, χωρίς ντουντούκες, καταλήψεις, Καλά, βία, χωρίς ντουντούκες και ξύλο. Χωρίς βία αφού έχεις καταστήσει το Πανεπιστήμιο, το δημόσιο, πληθυμένα της Ευρώπης, αφήνεις το ιδιωτικό είναι μέσω πάλης. Με την ισχύ των επιχειρημάτων, όχι του ποιος φωνάζει πιο δυνατά και ποιος καταλαμβάνει, γιατί και η κατάληψη είναι βία. Είναι βία η κατάληψη. Βία είναι και ότι μπήκαν σήμερα τα μάτια στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, αλλά δεν ήταν. Άρα, επιβεβαιώνεται αυτό που είπα. Επιβεβαιώνεται αυτό που είπα, ότι συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης δυστυχώς και εμείς δεν ήμασταν αρκετά τολμηροί. Εγώ να το δώσω αυτό στην κεντροδεξιά. Η οποία και αυτή παρασύρθηκε, συμβιβάστηκε και κάποια στιγμή σήκωσε τα χέρια ψηλά. Τώρα είναι ανάγκη να ξαναπιάσουμε το νήμα. Μάλιστα. Της για να πάμε τώρα να κάνουμε. Και θα σας έλεγα και άλλο, επειδή όλοι διαρριχνύουμε εδώ τα ημάτια μας για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο και εγώ προσωπικά, όπως σας έχω πει, έχω όχι απλώς φοιτήσει αλλά υπηρετήσει. Η απόσταση που μας χωρίζει το Ευρωπαϊκό Δημόσιο Πανεπιστήμιο από τα καλά αμερικανικά διαρκώς μεγαλώνει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό που πρέπει να το δούμε. Τι κάνουμε λάθος στην Ευρώπη. Συνολικά γενικά, στην Ευρώπη, ναι. η οποία ίδρυσε το Πανεπιστήμιο. Είναι ο κατεξοχήν ευρωπαϊκός θεσμός το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Εκεί που είχαμε τους ιδιώτες, διότι η παιδεία του έθνους βασίστηκε στην καλή ιδιωτική πρωτοβουλία, την οποία εξοβελήσαμε
Διαρκώς συνεχίζουμε τους μεγάλους υφευεργέτες και χορηγούς, βεβαίως, ήδη από τα χρόνια της τουρκοκρατίας και ακόμα περισσότερο. Κύριε Κερίδη, μια τελεία. Θέλω να μου πείτε, εάν συμφωνείτε, και απευθύνομαι και στους τρεις και στους δύο συναδέλφους μου, να ακούσω το σχόλιο σας, το ερώτημα που θα θέσω, με τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι ιεράρχες αντιμετωπίζουν το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, του γάμου δηλαδή και τα λοιπά, όπου είπαν ότι μην ξανάρθει στην εκκλησία, άλλοι ήταν πιο ήπιοι, άλλοι πιο δυναμικά το αντιμετώπισαν, δεδομένου ότι η εκκλησία με βάση το δόγμα, τη δογματική και τα βιβλία και τους πατέρες της εκκλησίας δεν δέχεται μια τέτοια εξέλιξη. Από εκεί και πέρα όμως, το υπόλοιπο πώς το σχολιάζετε? Εσείς θα το ψηφίσετε καταρχάς? Ναι. Το έχω πει και το έχω... Ναι, ωραία. Για πέστε μας λοιπόν. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι ένα βήμα σημαντικό στην καλύτερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρακάτω όμως για τον τρόπο με... να σας πω ότι σεβόμαστε και ακούμε την Εκκλησία. Προφανώς διαφωνεί. Δεν περιμέναμε η αλήθεια να συμφωνήσει για να τα πούμε όλα εδώ. Από εκεί και πέρα να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος σεβόμενος και το θεσμικό ρόλο τον οποίο έχει, κρατάει τη συζήτηση μέσα σε ένα πλαίσιο. Εντάξει, αυτή είναι η διοικούσα εκκλησία. Η εκκλησία είμαστε εμείς, δεν είναι. Εντάξει. Να την κρατήσουμε, διότι. Στέλνει και επιστολές η διοικούσα. Πολύ. Ναι. Ναι. Με τις απόψεις, αυτό όλα να ακουστούν. Δεν είναι. Εντάξει, ο κύριος ψηφίζεται. Βεβαίως. Και ψηφίζω και συνομιλώ με τον Ιεράρχη Κερίδη. Για το κόμμα σας δεν είναι όμως λίγο, ας πούμε, περίεργο ή ενδεχομένως και ψιλοπονηρό από μερικούς? Ας πούμε ότι είμαστε εμείς στην ίδια περιοχή. Πολιτικά καιροφανές είναι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Είμαστε εμείς στην ίδια περιοχή, στην περιφέρεια, στην επαρχία που λέω εγώ. Δεν μου αρέσει η περιφέρεια, μου αρέσει η επαρχία, καταλάβατε. Πείτε το. Είμαστε στην επαρχία. Στο βόρειο τμήμα του Αθηνών. Όχι, όχι, στην περιφέρεια είμαστε. Ναι. Και βγαίνει ο παπάς στον Άμβονα και λέει: ο Τάκης δεν το ψήφισε, είναι μάγκας. Τάκης. Ενώ ο Δημήτρης που το ψήφισε δεν είναι ωραίος τύπος. Δεν πρέπει να μπει στην εκκλησία. Μην μπει καθόλου, τον θέλω, τον βλέπω. Εγώ κερδίζω, εσείς χάνετε. Είναι ωραίο αυτό? Και με την ασφάλεια ότι θα περάσει το νομοσχέδιο λόγω των ψήφων των άλλων. Αλλά έτσι πέρασε και το σύμφωνο συμβίωσης. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν με πειράζει εμένα. Να περάσει έχει σημασία. Θέλω να πιστεύω τον Πρωθυπουργό μου ότι τα ζητήματα αυτά είναι συνειδησιακά. Τώρα, αυτό που σας είπα είναι άλλο όμως. Είναι πολιτικό ανφέρ αυτό. Είναι ανφέρ ή δεν είναι. Εάν μου λέτε ότι σε αυτόν εδώ τον κόσμο, τον μάτιο του τον κόσμο, υπάρχουν και άλλες πονηρές σκέψεις σε εμάς τους βουλευτές για ψηφουλάκια. Υπάρχουν. Γιατί αυτό υπονοήσατε. Όχι, δεν το υπονοήσατε, το πάει ευθέως. Το είπατε ευθέως. Εγώ θέλω να παραμείνω στο συνειδησιακό. Μάλιστα. Να σεβαστώ το συνειδησιακό των βουλευτών. Την μπάλα στην Κερκίδα, ναι. Όπως θέλουμε. Από εκεί και πέρα. Συρίζω πέναλτι και λες την μπάλα στην Κερκίδα. Δεν ήταν εδώ η μπάλα. Δεν πολιτευόμαστε την πολιτική της ευθύνης για να είμαστε αρεστοί ή για τα ψηφιακά, αλλά για να είμαστε χρήσιμοι. Χρήσιμοι στην ελληνική κοινωνία και να την προχωρήσουμε. Ωραία. Είναι ωραίο αυτό. Με όποιο κόστος. Είναι ωραίο το πείμα, το ακούω. Έχει κόστο. Είναι πείμα αυτό που πάτε. Πείμα. Αντί να πείτε ότι αναλαμβάνουμε το κόστος. Είναι σε δύσκολη θέση. Έχει κόστος. Υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι. Το Βυζινό δεν θα το γράφει. Υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχει κόστος αυτή η μεταρρύθμιση? Όχι, φυσικά. Το αναλαμβάνουμε. Με παρησία το ξέρουμε. Προσπαθούμε να πείσουμε όσο δυνατόν περισσότερους. Θεωρούμε όμως ότι το καλό της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Εντάξει, θα το δούμε αυτό τώρα. Γιατί είναι εξόχως προβληματικό. Όχι, δεν είναι μόνο από εκεί, είναι και σε άλλα κόμματα. Σαφώς. Μιλάμε τώρα για το κυβερνών. Ναι. Λοιπόν, μπορώ να τοποθετηθώ επί του. Όχι, εσείς αν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το θέμα. Αν αυτό που γίνεται με την Εκκλησία σας έχει ενοχλήσει, σας έχει. Είναι απόλυτα σεβαστή η άποψη της Εκκλησίας, αλλά από την άλλη υπάρχει μια διακριτότητα στο νομοθετικό πλαίσιο. Όλοι το ίδιο λέτε και ο κύριος Κερίδης και εσύ. Είμαστε μια ξεκάθαρη κρυστάλλινη στάση. Το ξέρω, εντάξει, ο κύριος Κασελάκης. Ένα προοδευτικό κόμμα που θέλει να πιστεύει και να πράττει προοδευτικά οφείλει σε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι θέμα πρόσημο. Τι πρόσημο θα βάλει. Είναι θέμα ο κάθε άνθρωπος τι πιστεύει. Είμαστε Ευρώπη, κύριε Χατζή. Είμαστε. Θα γίνουμε Ευρώπη? Αυτό είναι το ερώτημα. Καλά, δεν μου αρέσουν όλα στην Ευρώπη εμένα που κάνει. Κοντέψαμε να φύγουμε, βέβαια. Ναι, ναι. Όχι, όλα δεν μου αρέσουν. Γιατί κάποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα και ευτυχώς σωθήκαμε. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Το ξέρω. Πάμε λοιπόν σε αυτό όμως. Εγώ ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω κάτι το οποίο επικαλούμε τη δική σας δημοσιογραφική εμπειρία. Δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας
να κατεβάζει η κυβέρνηση νομοσχέδιο, να φέρει η κυβέρνηση δημοσιογραφικό νομοσχέδιο, ναι. Υπουργός επικρατείας της κυβερνήσεως αυτής να το υπογράφει το νομοσχέδιο και να δηλώνει εκ προημίου ότι θα απόσχει. Αυτό είναι αδιανόητο. Εσείς έχετε κομματική πειθαρχία, κύριε Μαμουλάκη? Όχι, καμία. Είναι δεν σίγουρο, γιατί ο κ. Κασελάκης είχε πει κάτι άλλο στη συνέντευξη. Είχε πει, αν θυμάστε, πριν τεθεί. Πριν γνωρίζουν καν το νομοσχέδιο. Ακριβώς, πολύ σωστά. Ναι, τώρα που το γνωρίζουν. Δεν υπάρχει θέμα ακόμα τη πειθαρχία. Σα λέω εκ προημίου ότι θα ψηφίσουν. Άρα, γιατί να υπάρχει. Δεν το πιστεύω. Άρα, αν δεν το ψηφίσει βουλευτή δικό σα. Τι εννοείται. Τι θα γίνει, αν δεν το ψηφίσει δικό σα. Η κυρία Αλληνού δεν θα το ψηφίσει, α πούμε. Αν υπάρξει ένα βουλευτή. Διαβάσατε το άρθρο. Εδώ κινδυνεύει, περί κινδύνου πρόκειται, 40-50 βουλευτές να μιλήσουν. Η κυρία Λινού, κυρία Μπουλάκη, η κυρία Λινού αρθρογράφησε στο Βήμα της Κυριακής. Εγώ προχθές αποκάλυψα στο Μέγκα, κάθε πρωί που είμαι εκεί στην Ελεονόρα, ότι έγινε μια συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αρμόδια επιτροπή, δεν ξέρω πώς λέγεται τέλος πάντων, ποιο είναι το θεσμικό της όνομα. Ναι, ναι. Επιτροπή διάφοροι οι οποίοι. Στο θέμα της παρένθετης μητέρας, ας πούμε, σηκώσαν ένα λευκή σημαίνει πάνω. Άλλο σας λέω τι συζητήθηκε. Και η κυρία Λινού έχει γράψει ένα άρθρο που σίγουρα σημαντοδοτεί την αποχή της ή εμπασπιπτώσει. Σεβαστή προβληματισμή, αλλά νομίζω σε παρθετικό σκέλος. Όπως και να. Ένα λεπτό. Να με αφήσετε να το ολοκληρώσω, γιατί νομίζω ότι είναι εξόχως ιδιαίτερα έτσι. Μισό λεπτάκι. Ναι. Μισό λεπτάκι, γιατί βάζετε θέματα για τον κύριο Βορύδη. Για παράδειγμα, ο κύριος Πολάκης. Ναι, ο κύριος Πολάκης. Το διακύβευμα του κύριου Βορύδη. Υπογράφει ο Πολάκης. Υπογράφει το νομοσχέδιο, καταλαβαίνετε. Ωραία, συμφωνούμε. Δεν υπάρχει σαν έννοια αυτό. Δεν ξέρω αν το έχει υπογράψει. Κύριε Μαμουλάκη. Το υπογράφει ο υπουργός επικρατείας, θα σας το πει και ο κύριος Κερίδης. Δεν το ξέρω, γίνεται και άλλοι. Κύριε Μαμουλάκη, ο κύριος Πολάκης που είναι συντονιστής των τομεάρχων. Δεν ψηφίσει. Ναι. Θα ψηφίσει μόνο. Πώς θα ψηφίσει. Γιατί πού το ξέρεις. Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να απαντήσω σε ένα υποθετικό. Εδώ έχουμε μια δεδομένη στάση. Μπορώ να το σχολιάσω. Αν δεν το ψηφίσει, Αντώνη, πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του κύριος Πολάκης. Όχι, γιατί δεν είναι υπουργός. Εδώ μιλάμε για τον υπουργό. Μα ο υπουργός κυβέρνησης είναι αυτός ο οποίος νομοθετεί. Δεν με τον κύριο Πολάκη. Προσέξτε. Όπως για τους άλλους βουλευτές. Εγώ ρωτάω. Εγώ στο Πασόκ Κινάλ, για παράδειγμα, 10-12 βουλευτές μπορεί να μην ψηφίσουν. Οι βουλευτές μπορούν να μην ψηφίσουν. Ούτε και του Πασόκ και του Κουκουέ. Οι υπουργοί δεν μπορούν. Το καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Το διακύβευμα του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ο Βορύδης. Όχι. Όχι. Δεν είναι διακύβευμα, αλλά να μην ξεχνάμε και να μην βλέπουμε την κοινοβουλευτική μας τάξη. Γιατί αν τις αφήσουμε, αν αφήσουμε εκεί. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, τότε κινδυνεύουμε διαφορετικά. Είδατε, του έχω βγάλει και παρασούκλι. Ο πράσινος μήλης. Από το πράσινο μήλι με τον Τόμ Χάνκς. Εξαιρετικός μηχανικός, κύριε Χατζή. Την αντίστοιχη ταινία. Εδώ φέρω να μου φτιάξει σπίτι, άμα φτιάξω ποτέ. Παρουτοκαπνισμένος εργοταξιακός μηχανισμός. Θα σας κάνω μια αποκάλυψη. Με τον κύριο Μαμουλάκη ήμασταν μαζί στο τεχνικό επιμελητήριο στην παράταξη του Πασόκ τότε. Πασόκ συνεργαζόμενοι. Παύλα Σίγμα ήταν αυτό. Εσύ τότε στο Πασόκ. Το 2000. Στο Πασόκ ήσουν να σε αποκάλυψε. Θα κάνω μια αποκάλυψη. Τέλος δεν είναι ποτέ, βέβαια. Όχι, στο επιμελητήριο ήμασταν μαζί με τον Χάρη. Τελειώσαμε όμως. Τελειώσαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερμά που ήρθατε απόψε εδώ. Καλά. Ευχαριστώ κύριε Κερίδη, κύριε Μαμουλάκη, κύριε Μίλη, Νίκο, καλά. Αντώνη. Σας ευχαριστώ θερμά που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Θα το δούμε τώρα με το νομοσχέδιο. Θα έρθει, θα δούμε στη Βουλή τι θα γίνει. Θα πλήξουμε αυτό το νομοσχέδιο. Και στο Πασόκ, όχι. Αυτό θα έχει και συνέχεια, μην νομίζετε. Α, μου λέγανε το πρωί που είχα βγει στη μελέτη στο Μέγκα, μου λέγανε και τα παιδιά, μου λέγανε, έχουμε, μου λέει τώρα να δούμε. Αυτοί κάνουν lifestyle, είναι διαφορετικό. Μου λέει, θέλουμε να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος γάμος. Ναι, σε αυτό. Ποιος θα είναι ο πρώτος γάμος να παρακολουθήσει. Αυτό θα είναι το ρεπορτάζ της επόμενης μέρας. για κανένα δύο μήνες μετά θα πέσει. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να κάνουν αυτό που νομίζουν και δεν μπορεί να τους τεστηρίσει κανένας. Σας ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αύριο το βράδυ, ώρα 8:30, θα είμαστε εδώ για χαρά.